Γεια χαρά, μάγκες, και καλή χρονιά και πάλι για όσους δεν μας είδανε την Παρασκευή. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Με υγεία. Με υγεία, βέβαια, πάντα. Και να χαίρεστε ό,τι έχετε. Τίποτα άλλο. Υγεία, Τάκη, το σημαντικότερο υγεία, πράγμα ναι. Από όλα. Και να χαίρονται ό,τι έχουν. Και όταν... Σε όλο τον κόσμο, έτσι. Το καταλαβαίνεις όταν βρίσκεσαι στα νοσοκομεία, πόσο σημαντικό είναι. Ναι, έτσι, και δεις ανθρώπους να υποφέρουν και πόσο μάλλον παιδάκια. Και το λέω αυτό δρατώμενος της ευκαιρίας ναι. Από την επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Ίδρυμα Μητέρα για τα παιδάκια με καρκίνο που έχουν. Είναι η 7η σειρά, Τάκη, η 7η χρονιά, Τάκη μου, που ο Ολυμπιακός επισκέπτεται σύσσωμος. Αυτό το ίδρυμα. Ναι, σύσσωμος, παίζει σημασία, παίζει ρόλο βέβαια, γιατί το κάθε παιδί θέλει να δει το ίδαλμά του. Είναι μεγάλη βοήθεια που δίνουν, εκτός την ηλική που είναι της τάξης κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ, είναι και ηθική βοήθεια, Τάκη, δηλαδή παίρνει, νιώθει και ηθική ανάταση το κάθε παιδάκι, το κάθε ασθενής, βλέποντας τα ιδάλματά του και δεχόμενο ένα δώρο ή ένα χάδι, οτιδήποτε. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσα στις πολλές, έτσι, φιλανθρωπικές ενέργειες. Εννοείς και τη UNICEF. Και τη UNICEF και όλα. Και όλα ναι. Την περασμένη εβδομάδα πάλι στη Μητρόπολη Νικαίας και δώσει, είχαμε δώσει Ολυμπιακός για 3.000 άτομα συσίτιο. Διάφορα τα οποία τα περισσότερα δεν αναδεικνύονται και προφανώς είναι και με τη θέληση της διοίκησης αυτό. Έτσι, γιατί όποιος κάνει το καλό, το ρίχνει στο καλό, που λέει και ο σοφός λαός μας. Βέβαια, κάτι άλλοι τσαμπατζίδες. Ποιος άκουγε, Κάνανε, λέει, και αυτοί. Κάνανε και αυτοί, λέει... Τι κάνει. Το έγκλημα έχει γίνει τώρα εκεί πέρα. Έχει παρουσιαστεί η ΑΕΚ, ότι με η ΑΕΚ με το κοινωνικό πρόσωπο και... Γέλιο πολύ. Που δίνουμε... Αγώνα ενάντια στη φτώχεια, με τους ναι. άστεγους, μια χαρά όλα εκεί. Πρώτον, δύο ερωτήματα. Ναι. Τι λεφτά μαζέψατε? Έχει γραφτεί πουθενά. Παιδί μου, τι να γραφτεί. Πόσα μαζέψατε, ρε εκεί. Γίνεται για να φωνάξει την ΑΕΚ, ναι. έτσι, η νομαρχία, γιατί η νομαρχία τα πλήρωσε. Ποια τα έξοδα. Βέβαια, ρε. Άλλο που παρουσιάστηκε, που φάνηκε ότι και καλά η ΑΕΚ έκανε το τέτοιο. Η νομαρχία, τώρα τι άλλη συμβερίσκια είναι αυτά. Πολλοί έρωτες ξαφνικά και τα λεφτά αβέρτα. Τα πληρώνει η νομαρχία του φιλικού που παίζαν οι άστεγοι με τους άστεγους. Η μελλοντική στεγασμένη, θα δούμε πότε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έβαλε το όνομά της, το brand name, έτσι, μεγάλη ομάδα η ΑΕΚ. Να μαζέψουμε κόσμο. Πόσοι πήγανε, ρε παιδιά? 100 άτομα. Τι πήραν οι άστεγοι, μπορείτε να μας πείτε? Ωραία, 100 άτομα. Θεμητό, έκανε κρύο, έκανε έτσι. Ναι, είσαι εσύ, ναι. Εγώ. Και όχι, λέμε. Άσε, μην το λες αυτό. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο. Ναι, εκείνο εκεί. Δείξε εκείνο εκεί. Δεν δείχνω κανέναν. Δείχνω. Ναι, είναι κάποιο τώρα. Δηλαδή, είναι η διοίκηση, ας πούμε, τη ΑΕΚ. Σωστό. Και βλέπει ότι έχει 100 άτομα μέσα. Ναι. Δηλαδή. Αυτά τα λεφτά θα πάρουν οι άστεγοι. Ένα τάλιρο μου φαίνεται έχει το εστί. Ναι, ένα πεντάρικο μαζέψα, ένα πεντακοσάρικο. Ένα πεντακοσάρικο. Δεν γίνεται. Πρέπει σαν διοίκηση ναι. ότι όπως να ανοίξει κάνουν... τον παντελόνι. Ναι. Όχι, και χωρίς να δει ότι έχει 500. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, για να σας δώσω να καταλάβετε, είχε κάνει ένα αγώνα κατά της στόχιας. Είχε 20.000 μέσα το Καραϊσκάκι. Έτσι. Και είχε πάει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και είχε δώσει και είχε πάρει και 3.000 εισιτήρια από πάρτι του. Έτσι λέει, αγοράζω εγώ 3.000 εισιτήρια. Πώς γίνεται μια κλήρωση? Ναι. Και λέει, και αγοράζω για να ενισχύσω. Εδώ είδαμε καλά τέτοιο. Όχι, ίσα ίσα. Δηλαδή, μπήκε και το... Δώσανε και 12.014 για τα λειτουργικά τα και αυτά έξοδα, τα έξοδα ναι, του αγώνα, ναι, το σταδίου, ναι, το νίκη ναι. και όλα αυτά. Και δεν δίνατε στους άστεγους κατευθείαν τα λεφτά, ναι. σαν ομαρχία. Δηλαδή, το... ούτε η ΑΕΚ διαφημίστηκε, γιατί διασύρθηκε με αυτό που έγινε, έτσι. Δηλαδή, με ποιο σκοπό? Ο σκοπός
σε αυτά. Είναι να, δηλαδή να υπάρχει βοήθεια πραγματική. Ναι, να πάει, εννοείς ναι. με λίγα λόγια, να πάει ο πρόεδρος και να πει: ήρθαν 500, εγώ αγοράζω 5.000 εισιτήρια. Επί 5 δραχμές το ένα, 5 ευρώ το ένα. Ρετάκι μου, να, σου... να τα δώσω εκεί. Ναι. Ούτε αυτό έκανε. Ο φιλανθρωπικός σκοπός. Ναι. Γι' αυτό λέγεται φιλανθρωπικός. Ναι. Αλλιώς θα λεγότανε εκανθρωπικός. Εσείς είσαστε εναντίον του σκοπού του ίδιου. Δηλαδή, τι κάνατε, να μαζέψετε λεφτά. Ναι. Ο σκοπός είναι να μαζευτούν λεφτά, να περάσουν και οι άνθρωποι εκεί, τι ταμείο έχουν, τι τέτοια, να περάσουν κάπως πιο ευχάριστα. Έτσι. Μαζευτήκαν τίποτα λεφτά, ένα ερώτημα. Δεύτερο, από τη στιγμή που δεν μαζευτήκαν τα λεφτά, γιατί δεν. Να πείτε, ρε παιδί μου, σαν να, μια που είμαστε και φιλάνθρωποι. Να δώσουμε 50.000. Ναι, δίνουμε αυτό. Όχι παραπάνω. Και, να μαζευόντουσα και να μαζευόντουσα. Κλείνει εδώ. Έτσι, και αυτό που για να μας παρουσιάσουν την απατεωνιά, πήγαν να την παρουσιάσουν αγαθοεργία. Ποιοι, η αγαθοεργία που άμα του δώσει το χέρι, καταρχήν. Δηλαδή πήγαν οι χουβαρντάδες πολύ, χουβαρντάδες πολύ. Τώρα. Στην ξένη πλάτη του αλλού, πολύ χουβαρνταλίκη βλέπω. Τέλος πάντων. Όχι, τέλος πάντων, δεν πολύ. Αυτό δηλαδή, όχι, τέλος πάντων. Με βρήκαν αεξίδες και λένε ρε τάκι, γίναμε ρεζίλοι. Δηλαδή, εκεί κάτω ένας εκεί πέρα και με ένα τάξι μου, λέει τάκι, γίναμε ρεζίλοι. Δηλαδή, και έπειτα ανάγκη να σε βρει ο αεξίδες. Ναι, μου το έπεισαν να αεξίδες κάτω παράπονο του. Μου λέει, εσύ, να μου λέει, ξέρω θα το κάνεις. Μου λέει, ναι, έχεις δίκιο μου. Λέει, το είπε πριν το πούμε εμείς σήμερα. Τι να σου πω. Λοιπόν, εντάξει με τα φιλανθρωπικά, τον με και τον δε. Όχι, Ολυμπιακός. Τα φιλανθρωπικά, έργο, τα φιλανθρωπικά και τα εχθροανθρωπικά. Κάνει έργο και στη UNICEF. Είσαστε εναντίον της ανθρωπότητας ολόκληρης. Ναι. Όλη η κατασκευή σας. Δεν υπάρχει ρε περίπτωση να κάνουμε. Ρε τι καλό να κάνετε. Την, πού να το βρει το καλό ρετάκι. Ποιος να κάνει καλό από αυτούς τώρα δηλαδή. Αυτό να πω. Και πάνω εκεί που δεν θα βοηθήσεις κάποιον, εκεί βρίσκεται κάποιος πάλι. Εκεί να γελάσει τον κόσμο ρε παιδί. Ρε παιδί μου, ο Παλαιοκώστας έκανε τις ληστείες, έκανε βοήθεια και τις τοπίες. Ναι, έδωσε και 50.000. Όχι, έδωσε, βοήθεια και τις τοπίες. Ξέρω εγώ τι έκανε. Εδώ τι έχετε κάνει. Ποιος έχει δει το ευρώ σας. Μόνο το σκατό σας έχουμε δει. Ποιος έχει δει ρε τίποτα από σας θέλετε να φτιάξετε και το ποδόσφαιρο. Τρακαδόρι, τσαμπατζίδες. Άλλο πάλι αυτό, άλλο πάλι αυτό. Τσαμπατζίδες, τρακαδόρι. Θα βάλω λέει λεφτά, λέει ο πρόεδρος ΣΑΕΚ. Άμα θα πάρουμε, λέει την ΕΠΟ. Ποια ΕΠΟ, τι να φέρει. Πάρε εξομάδα να πάρει βαθμού για την ΕΠΟ. Λεφτά, βάλε ρε. Βάλε λεφτά, ρε. Α τι ενώσει και αυτά. Τι καλά και ζωή για την ΕΠΟ. Βάλε λεφτά, βάλε λεφτά. Το πρωτάθλημα είναι να πάρει, όχι την ΕΠΟ. Το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Άστα εγώ. Δεν τα θέλω. Κοιτάξτε, μπορεί να δουλεύει στου αεξίδε, εμά δεν μα δουλεύει. Μπορεί να του είχε πει πάμε γάμα εθνική. Θα έρθουμε πάνω. Στην Αλφα θα έχουμε και γήπεδο και θα πάρουμε και πρωτάθλημα. Καλά κάνεις και τους δουλεύεις και τους παίρνεις τα λεφτά. Εμάς γενικά τους Ολυμπιακούς και το ποδόσφαιρο το ελληνικό δεν θα το γελάσεις εσύ. Ούτε θα το καταστρέψει κανείς από την Τρόικα, τη δικιά σας. Όχι τη δικιά, την Τρόικα που κανονικά έπρεπε να ήταν διάδα. Τον άλλο να το φουκαρά. Ποιο φουκαρά πάλι. Τον άλλο να τον πόντι. Αυτό δεν είναι φουκαρά. Είναι ο μαλάκα με όλο το σεβασμό. Τι, μαλάκα είναι ο άνθρωπο. Δηλαδή τι έχουν βάλει. Σε εισαγωγικά να μην νομίζετε ότι τον φύγουμε. Σε εισαγωγικά. Μόνο σε εισαγωγικά και αποσιοποιητικά και θαυμαστικά ό,τι θέλετε τώρα. Ας τα πούνε και οι ίδιοι. Η μόνη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που φάνηκε ότι μπορεί να κάνει προκοπή, να επενδύσει, να κάνει πράγματα. Δοθήκανε τα λεφτά και πήγανε αλλού. Και του λένε οι άλλοι από κάτω του Σαββίδη, εκεί τον πρώτο λέει να κυνηγήσουμε. Ναι. Και οι άλλοι δουλεύουν από κάτω, τρώει το φάγωμα τώρα ο Σαββίδης κάθε χρόνο, πληρώνει τα site, τα SDNA και τέτοια αυτά να γράφουν εναντίον του Ολυμπιακού. Και καλά ότι είναι εχθρός μας, αλλά εχθρός, είναι μέσα στα τείχη. Τα τείχη, εκεί το δωματιάκι που έχουν και τα ιτρήσεις και τα λένε. Καλά, αυτά είναι ο τείχη, μην νομίζετε τώρα και τείχη τώρα. Όλα μακέτες είναι. Ό,τι έχουν είναι σε μακέτες. Λοιπόν. Και τον έχουν πιάσει τώρα δηλαδή. Με τα λεφτά που βάζει θα έπρεπε να είναι μόνιμα δεύτερος. Μόνιμα δεύτερος και να διεκδικεί κάτι εσείς, παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Θα σας πω εγώ κάτι. Είναι πιο μεγάλη ομάδα, επενδύει πιο πολλά, άλλωστε και. Αυτά που είδατε τώρα, εσείς να πούμε, τους Μαουτζίδες, αυτά που είδατε τα σημερινά. Ποια τα σημερινά. Είναι εις βάρος του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχει βάλει ο Ολυμπιακός να γίνονται αυτά. Παίζουμε εμείς. Είναι κατά γενική ομολογία, οι ίδιοι τα λέτε χωρίς κύλο από τον πιο φανατικό σας μέχρι τον πιο αισιόδοξο φιλαθλός ότι ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Έτσι. Τι δουλειά έχετε, όχι το λέω για τους παγκοσμίους, τι δουλειά έχουνε, ρε αφήστε τον πρώτο.
Πιάστε πρώτα τον δεύτερο, κοιτάξτε να ξεκαθαρίσετε να γίνετε δεύτερη και μετά πάτε και στον πρώτο. Γιατί έχετε πέσει, εμείς δεν είμαστε με κανέναν. Τα μάτια, είμαστε με το ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό και με το ποδόσφαιρο. Και δηλαδή, γιατί και αυτό γίναμε και Ολυμπιακοί, δηλαδή. Πώς να σου πω. Αγαπήσαμε και το ποδόσφαιρο. Έτσι, μέσα από την ομάδα μας. Και θέλουμε και την πρόοδο. Τσικάρε, εδώ τώρα έβλεπες, μαζί δεν είμαστε αρετάκι, λέει, παίρνει η Premier League 4,5 δις παίρνει εκτός Αγγλίας. Από διάφορες χώρες που ζητάνε να δουν το πρωτάθλημα. Ναι, από τηλεοπτικά δικαιώματα, εκτός Αγγλίας, παίρνει 4,5 δις η Λίγκα, έτσι. Και τι τα παίρνει, επειδή, κάτσε ρε τα παίρνει, επειδή κοιτάει κάθε χρόνο, το 92-93 έπαιρνε 50 εκατομμύρια και τώρα παίρνει 4,5 δις, για να καταλάβετε τη διαφορά. Κοιτάει κάθε χρόνο να αξιοποιεί το προϊόν της. Ποιο είναι το προϊόν, το ποδόσφαιρο. Εδώ πέρα τι γίνεται. Κοιτάει ο Ολυμπιακός και κάτι άλλες ομάδες να αξιοποιούν όσο γίνεται το ποδόσφαιρο για να, και το, να το αναπτύξουν. Και έχεις τις παραδοσιακά δευτερότητες να θέλουν να το καταστρέψουν. Επειδή δεν μπορούν να φτάσουν ποτέ πουθενά με τους απατεώνες που έχουν για πρόεδρους. Και δεν θέλουν να βάλουν λεφτά. Για να καταλάβετε δηλαδή τι φαινόμενο παρατηρείτε τώρα εδώ πέρα. Και έχεις τώρα τον κάθε σφετεριστή του πρωταθλήματος, τι ώρα, τον κάθε σφετεριστή να λέει ότι εγώ θα βάλω, λέει, λεφτά. Ρε, βάλε λεφτά. Βάλε λεφτά να κάνεις, κάνε την επένδυσή σου, όπως κάνει ο Ολυμπιακός. Κάνε την επένδυσή σου και θα σου αποδώσει η επένδυσή σου. Και αν δεν θέλει να σου αποδώσει έτσι, όταν βγεις δεύτερος, πάρε και κανένα βαθμό για την Ελλάδα. Και θα βγαίνουν δύο ομάδες στο Champions League μετά, αφού κόπτεσαι τόσο πολύ για τα εκατομμύρια. Γιατί για να πάρεις εκατομμύρια δεν μπορεί να τα πάρεις με φάκες. Έτσι, πρέπει να επενδύσεις πρώτα για να πάρεις. Νόμος είναι αυτό της αγοράς. Για παράδειγμα, όταν ο Παναθηναϊκός στο 10 πήρε το πρωτάθλημα, ο Μαρινάκης δεν πήρε πρωτάθλημα, αποκλειστήκαμε, το θυμάσαι έτσι. Επένδυσε την επόμενη χρονιά με ένα. Πόσα λεφτά, δεν θυμάμαι. 20 εκατομμύρια, 30 δεν θυμάμαι. 50 έβαλε την επόμενη. 50, ναι, 50 εκατομμύρια την επόμενη. Του άλλαξε πάλι όλου. 50 εκατομμύρια ενώ απέτυχε. Χωρίς να έχει να εισπράξει. Αποκλείστηκε και από το πουθενά. Ξανά βάλε άλλα 50 εκατομμύρια. Χωρίς να εισπράξει. Επένδυσε. Έχοντας πληρώσει και τα χρέη, έτσι να μάθει. Γιατί άμα θες να κάνεις νοικοκυριό, άμα θες να χτίσεις ένα οικοδόμημα, ξεκινάς, δεν γίνεται να χρωστάω εγώ τώρα από εδώ, από εκεί, δηλαδή σε 10 πάντες και να με δουν ξαφνικά με ένα αυτοκίνητο. Θα πούνε, λάδω ρε, πού τα βρήκες αυτοκίνητο, εδώ δεν έχεις να φας. Και μου χρωστάς εμένα, πετάγεται άλλος ο περιπτερός μου χρωστάς και εμένα, πετάγεται ο μπακάλις μου χρωστάς και εμένα. Έτσι δεν γίνεται σοβαρή. Και σε αυτή έτσι, για να χτιστεί το οικοδόμημα που λέγεται Ολυμπιακός, ποδοσφαιρικός, έτσι και κατά συνέπεια όλοι οι άλλοι, και όχι και κατά ομοιότητα μάλλον, όλοι οι υπόλοιποι και στέχνης και το μπάσκετ, υπάρχει πλάνο, υπάρχει επένδυση. Λέει τι κάνουμε νοικοκυριό, υπάρχει νοικοκυριό. Τι είναι τα χρέη, τόσα φέρτα. Τα ξεχρεώνω. Πού να πας, για να κάνεις μέρες. Αν έχεις σκοπό. Να επενδύσεις, να κάνει μια δουλειά σωστή για την αγάπη και δηλαδή να τιμήσεις την ομάδα που εκπροσωπεί. Που είσαι για εξής ρε παιδί μου, είπα Παναθηναϊκός στη διαλογή. Ναι, κάθε διοίκηση. Ο Μαρινάκης, για εμείς, είμαστε πολύ περήφανοι για τον Μαρινάκη που έχει τόσο ψηλά το όνομα του Ολυμπιακού σε όλα, πτωχευμένη σε όλα τα επίπεδα, σε όλα. Και σε μια πτωχευμένη Ελλάδα. Ναι. Σε μια πτωχευμένη Ελλάδα, ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο δίνει γύρω στα 20 εκατομμύρια. Δηλαδή στην πενταετία ο Ολυμπιακός έχει δώσει 100 εκατομμύρια στην εφορία. Μόνο σε φόρους. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή πώς θα γίνει η ανάπτυξη. Πτωχευμένη Ελλάδα. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη. Να ακούτε τις παπάρκες του. Τι έχετε πληρώσει, ρε. Τι έχετε πληρώσει, πείτε μας, ρε. Τι έχετε πληρώσει. Και ξαφνικά ο Ολυμπιακός να μην παίρνει άξια το πρωτάθλημα. Ναι, επειδή έχω τον Μπούρμπο εγώ, τον Πονανότεο ο άλλος. Και κλέβω και την εφορία. Και κλέβω και την εφορία. Είτε με τη μορφή μηδενικών συμβολέων, έτσι. Ναι. Είτε με τη μορφή Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Όλοι κάνουν τα παγόνια. Όλοι το καλό της Ελλάδας θέλουμε και άνθηση οικονομική. Εκεί πέρα γαργάρα. Και χωριά το κλέψιμο πάει και το κράτος. Γιατί εκεί που λεγόταν Ρένα. Όλα ήταν η κατάσταση. Παλιά. Έτσι. Η κατάληξη έγινε Ρένα Αρένα. Ναι. Πώς το λένε,
Δούρου Αρένα και ήταν Δούρου όλα η κατάληξη. Μέσα. Έτσι. Πάρε 20 εκατομμύρια για το όλα. Ναι, θα δούμε. Πάρτε και ναι, όχι, πάρτε την υποσχετική για τα 20. Α, ναι. Πάρτε λέει και εσείς 8, σαν εταιρεία. Το δούλευμα κάνει... πάει σύννεφα από την. Αλλά θα δείτε τι που έχουμε να πάμε. Και ο Ολυμπιακός να πληρώνει. Ναι. Και ήταν 80 χρόνια τσιγκάνος. Και με τα, μόνο με το ποσοστό που δίναμε σε νεό θα είχαμε φτιάξει 3 Μπερναμπέου. Ναι. Όχι τώρα κανένα κήπεδο της πλάκας. Λοιπόν, αυτά, αυτά αναγνωρίζονται τα κοιμού τώρα. Αναγνωρίζονται. Και εδώ πέρα από τον κάθε τυχάρπα στο σχολιαστή, το κάθε στερημένο, το κάθε στερημένο που έχει δημοσιογραφήσει στην εφημερίδα του σχολείου του και ξαφνικά μου έχει γνώμη το κάθε στραγγιπού και για τον Ολυμπιακό. Έτσι, εδώ δεν αναγνωρίζεται τίποτα. Το BBC, βρε Sky, εκεί που ήσασταν και συνεργαζόσασταν. Με το BBC, τι έγινε, καρκάρα, έγινε. Κάθεται και λέει, δεν υπάρχει, ανάρτηση έκανε το BBC, δεν υπάρχει, λέει, η πιο καυτή, υπάρχει, λέει, η πιο καυτή ομάδα στην Ευρώπη. Τάκη, έτσι ρωτάει, δηλαδή, το λέει, ξέρεις, θέλω να τα δώσει την αξία του Ολυμπιακού, ότι είναι η πιο καυτή ομάδα στην Ευρώπη, με 16 στα 16. Εδώ τα δημοσιογραφάκια, τα πουλημένα, όλοι τσάτσι, αυτό δεν το αναδεικνύουνε. Λέμε ότι είναι κανένα κατόρθωμα και εμείς ακίνητο το έχουμε. Μην νομίζετε ότι. Απλά και εμείς τώρα με εσάς που έχουμε μπλέξει, το έχουμε βάλει σε ακίνητρο να έχουν ενδιαφέρον οι παίκτες μας να διατηρούνται καυτοί, όπως λέει και το BBC. Λέμε για την ανάδειξη των θεμάτων. Έτσι. Να δούμε αύριο τι θα λένε οι εφημερίδες για τον γκολ του Παναθηναϊκού και τι γίνεται και με κάτι τερματοφύλακες. Ξαφνικά μόλις μπαίνουν στη λεωφόρο χωρίς κερκίδες. Πώς τις πιάνει η παραλυσία, ενώ είναι καλοί τερματοφύλακες. Πώς τις πιάνει η παραλυσία, λέει, πώς έγινε αυτό. Πάντως για το σημερινό παιχνίδι, ευτυχώς που το γήπεδο δεν είχε κόσμο, θα τρώγατε πολύ κράξιμο εσείς οι παίκτες του Παναθηναϊκού με το θέμα που είχατε, που δείξατε μάλλον στον αγώνα. Πολύ κράξιμο, σωθήκατε σήμερα που δεν υπήρχαν 2-3 χιλιάδες από τους Παναθηναϊκούς, όχι από τους άλλους που τα παίρνουν και λένε. Πάμε να μπούμε μέσα να τα σπάσουμε. Από τις σοβαρές Παναθηναϊκούς, ε. Ναι, από αγαπάνε την ομάδα. Όχι τους άλλους που εξυπηρετούν την κατάσταση τώρα ναι, μαζί. Αυτά. Ευτυχώς που δεν είχατε. Παίξατε με τον πρώτο τελευταίο. Την περασμένη Κυριακή παίξατε με τον τελευταίο. Διασυρθήκατε. Σήμερα παίξατε με τον πρώτο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί, κοντά είναι. Την ερχόμενη Κυριακή παίζετε με την Καλονή και αυτή η τελευταία νομίζω. Κοιτάξτε να δείτε με ποιους παίζετε. Και σας θέλει ο Ολυμπιακός. Βρε βάλτε λεφτά. Ναι και η Λίγκα. Α, και τα 23 εκατομμύρια. Δεν κάθε Λίγκα, Τακί. Κάθε Λίγκα. Κάτσε ρε μου. Ναι. 23 εκατομμύρια λέει ο Αλαφούζος έχει βάλει, έχει επενδύσει. Και πάει να πάρει κάποιον τώρα 33 χρονών. Δεν υπάρχει αυτό. 33 χρονών δεξί μπακ δεν υπάρχει. Να σου πω γιατί. Έχει το ίδιο νούμερο με το Κελί. Τι έχει. 33 το Κελί, 33 το Λοιπόν, σωστό. Δεν υπάρχει. Γιατί λένε την αλήθεια. Ότι θέλουν να ρίξουν την ομάδα τους στην Τρίτη Εθνική. Δεν το λένε. Και κάνουν ότι δίθεν ότι διαμαρτύρονται. Κάτσε να δούμε και το πρόστιμο. Έφαγε 40.000 ο ΠΑΟΚ με την Ντόρτμουντ. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Πιο σοβαρά επεισόδια δεν έχουν ξαναγίνει. Δηλαδή στην επικράτεια. Και ο Ολυμπιακός λέει παράδειγμα να ξαναφάτε κι άλλο πρόεδρο. Αφήστε πρόστιμο, ε. Δεν το δικαιούσε εσείς σαν αυτά που κάνατε πει, και την προηγούμενη χρονιά και φέτος. Τίποτα με αυτά που λέει ο Κοντονής. Ναι. Με τον νόμο. Βέβαια, λοιπόν, με τον νόμο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Κοντονής. Λοιπόν, και για να μην επειδή πάντα μας μπερδέψετε, δηλαδή δεν θα ξεχάσουμε και τι είδαμε. Ούτε ένας μήνας δεν είναι. Επειδή πάντα. Αφήστε τα ευθεία βολή και τη καμπύλη βολή. Τρεις ώρες παίζατε ξύλο, ρε. Και το έχετε πολύ και για καμάρι μεταξύ σας. Και μου βγαίνετε δημόσια και μου ότι είσαστε και μάγκες. Υπάρχουν τραυματίες αστυνομικοί. Υπάρχουν αστυνομικοί τραυματίες και τέτοια αυτά. Ναι. Μαγκιακοί, γι' αυτό κοκορεύονται, ρε. Ότι διακόψαν το παιχνίδι και δίνανε και την αστυνομία. Ναι, κάποιους αστυνομικούς πουκαράδες που μείνανε μόνοι τους. Έτσι και αυτό. Ρε, δεν κοκορεύεστε. Τη μία τους δέρνα και τις άλλες τους αγκαλιάζετε και σας βγάζουν απ' έξω. Αλλά και από τη στιγμή που κοκορεύεστε, ότι κάνετε τη μαγκιά, τι ζητάτε την επιοίκεια. Αφού είσαστε μαγκές, δεν είσαστε μαγκές. Αφήστε την επιοίκεια. Δώστε άλλα 10.000. Φάγατε και πόσα πρόστιμα φάγανε. 180.000 πόσο φάγανε. Πού, κάτσε να δούμε τι θα φάνε. Όχι, αυτό που φάγανε.
190. Αφού έχει βάλει 23 εκατομμύρια τώρα. 190.000 σε 9 εκατομμύρια. Δώστε και να πάνε στην οργή, στην ευχή. Δώστε. Φτιάξει και τι σουίτε. Βάλει και ένα 5 εκατομμύρια 7 από την τσέπη σου. Φτιάξει τι σουίτε που δεν θα πηγαίνει κανεί να τι αγοράζει ή να τι νοικιάζει για να βλέπει ποιον. Ποιον παίχτη θα πάει να δει. Ποιον. Σα δουλεύει και σα. Καθίστε με αυτόν. Βέβαια δεν μπορεί να τον διώξετε. Γιατί δεν υπάρχει κι άλλος. Αυτός που σας είχε μάγκες τόσα χρόνια, τον διώξατε. Του βρίζατε τη μάνα και τον πατέρα και τη γυναίκα. Τον Βαρνιογιάννη εννοώ. Τον διώξατε. Τώρα ποιος. Πατέρας δεν υπάρχει. Ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Δεν πληρώνει μια εφημερίδα που λέει 50 φύλλα να λέει έρχεται ο πατέρας. Ναι, εντάξει. Και την βγάζουν όταν στα πρωινά που την βγάζουν τις εφημερίδες, δεν την βγάζουν. Όλοι έρχεται και έρχεται. Περιμένετε, έρχεται ο Μεσσίας. Έρχεται, ζήσει Μεσσίες εσείς. Δεν πειράζει, με ένα πενιντάρικο να δείτε πώς βαφτίζει τον καθένα Μεσσία. Εδώ τον Τζάκα περιμένατε, ρε, με το φραπέ. Και τον έπαιρνε η μάνα του τηλέφωνο. Και λέει: έχουμε φακές. Ναι, και του λέγε: έκανε ότι μιλάει στον Άραβα. Λέτε, ήταν σε ένα ταξί ξάπλα ο Τζάκα στην είσοδο εκεί, δεν τον έβαζα. Σε καμίλα ήταν. Τι καμίλα, σε ένα ταξί εκεί πέρα. Κάνω την παρέα του Πανάκη. Άσε με να μιλάμε σοβαρά. Και τι εγώ δεν είναι αυτό. Όχι, είναι πραγματικότητα. Αν το θυμάμαι, αλλά ήταν καμίλα. Α, την καμίλα που ήταν πραγματικότητα η καμίλα. Πού να τη βρει την καμίλα, αλλά ακριβώς δεν μάλακα οι καμίλες. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, είναι τα καμίλες. Με λεφτά. Συνέχισε. Ήταν σε ένα ταξί. Ναι. Του λέει ο ταξιτζής άντε να πληρώσει και τέτοια γράφει. Του λέει εντάξει τώρα να πληρωθεί. Τον έπαιρνε μάνα του τον Τζάκα τηλέφωνο. Του λέει άντε παιδάκι μου, τι θα κάνουμε. Λέει θα έρθει να φάσει εγώ μαγειρέψει και κάνε. Ιε, έκανε ο Τζάκα. Έκανε ο Τζάκα. Με τον Άραβα. Λέει ποιο έχει. Τι το κλείνε. Το κλείνε και καλά του Άραβα. Λέει negotiation, ότι είμαι στις διαπραγματεύσεις. Τι είπε? Negotiation, αυτά ξέρεις εσύ τώρα. Αγγλικά. Μετά τον εξανάπαιρνε. Λέει παιδάκι μου, λέει τι έχεις πάθει τίποτα και τέτοια. Λέει να φτιάξω μια πατάτα στη γανιτέ, δεν αυγά. Να σπάξω και δύο βλήτα. Γε, έκανε ο Τσακ. Ρε, αυτούς πιστεύατε. Αυτούς πιστεύατε, ναι, είχαν τα λεφτά, ναι. Μιλάω με τα found, food, ναι, τα μιλάτα. Αυτού πιστεύετε, έτσι. Καθίστε με αυτού. Τέλο πάντων, πάμε στα αγωνιστικά τώρα με τι έχουμε κάνει. Τι είχαμε, μπάσκετ, τι είχαμε. Πανιόνιο. Μπάσκετ, παίξαμε 12 η ώρα. Μην κοιτά που δεν ήρθε. Κοιτά να δει. 12 η ώρα. Δεν ήρθα 12 η ώρα, δεν θα πήγαινε ο Ιωάννη, να σου πω κάτι. Να πηγαίνει. Α το πήγαμε από τι 10 η ώρα. 10 η ώρα. Να κοντή και η οικογένεια, τι θα κάνει. Εντάξει, ρε, εκεί. Δεν ήρθα, εντάξει, το είπε, δεν ήρθα. Παιδιά, δεν με είδατε, δεν ήρθα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 12 η ώρα. Ναι. Γι' αυτό είχε και τόσο αστοχή ο Ολυμπιακός. 0 στα 10 τίποτα. Πόσο είχαν. Δεν είχαν ξυπνήσει παίκτες. Γιατί μετά εκεί ο Ολυμπιακός είχε 70% στα δίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Ξυπνήσαν. Βέβαια. Οργανισμός. Αυτό ήθελα να πω. Και νικήσαμε 21 πόντους διαφορά. Ξυπνάνε οι οικογένειες όμως. Είχε παιδάκια, είχε οικογένειες. Εντάξει, είναι καλά. Ναι, ρε παιδί μου να πάμε. Τι έγινε το απόγευμα, τι έγινε για πάμε το απόγευμα. Το απόγευμα ο Ολυμπιακός για μένα δίδαξε μπάλα στο ποδόσφαιρο. Μεγάλη μπάλα Ολυμπιακός, μπαλάρα για μένα. Είτε το θέλετε είτε όχι. Με πρωταγωνιστή. Όχι, εμείς το θέλουμε για τους άλλους. Το θέλουν και αυτοί, άσε τα βλέπουν. Με πρωταγωνιστή το Φορτούνι. Για μένα έκανε πράγματα που έχει και άλλες δυνατότητες και θα τις δείτε σε. Γεια σου, Κώστα μου. Μέσα στον χρόνο. Όπως επίσης πολύ καλό σαν τον Τουρμάς και ο Πάρντο. Όλη η ομάδα, καταρχήν ήταν εκεί. Ναι, εγώ έβαλα τώρα αυτό το Φορτούνι γιατί αυτό ήταν ο κύριο. Πώ να σου το πω, ήταν. Χάρμα ή δέστε. Τι θέλω να πω. Α, τι έχει παρατηρήσει κάποιοι, να πω κάτι τώρα. Να πω όμω κάτι για το κλείσιμο του Νιάσμενη. Σε 55 αγώνες ο Ολυμπιακός έχει 32 νίκες εκεί. Δεν έχει νικήσει 6 φορές και έχει 17 ισοπαλίες. Σε 55 αγώνες. 32 νίκες ο Ολυμπιακός. Δεν έχει νικήσει 6 φορές και έχει 17 ισοπαλίες. Λοιπόν, και για κάποιους έτσι που. Για να καταλάβετε τι γίνεται φέτος με αυτούς που παίζουν. Με τις ομάδες που παίζουν με τον Ολυμπιακό. Όπως και κάθε χρονιά. Αλλά φέτος απλά παίρνουμε και τους βαθμούς. Φαίνεται πραγματικά η διαφορά του Ολυμπιακού από τους υπόλοιπους. Και γι' αυτό είναι 23 βαθμούς διαφορά. Όπως είναι και η Μπάγκερ. Στη Γερμανία 20 βαθμούς διαφορά. Ναι. Όπως είναι και η Παρίς στη Γαλλία. Εκεί δεν είναι κολοπρωτάθλημα. Όχι, δεν είναι κολοπρωτάθλημα εκεί. Μόνο εδώ είναι κολοπρωτάθλημα. Επειδή είναι οι άλλοι στην απέξω. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Που επενδύουν και εκεί ομάδες. Επενδύουν 400 άρες μπάτζετ έχουν και τέτοια και είναι 15 βαθμούς πίσω. Όχι, φαίνεται η πραγματική εικόνα των ομάδων. Να πούμε όμως κάτι. Δηλαδή κάποιοι που κάνουν αναλύσεις
Απλά είναι τα πράγματα. Σκυλιάζει κάθε ομάδα να μην φάει γκολ από τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Τα δίνουν όλα. Τα δίνουν όλα, άντε να κρατήσουν μέχρι το 55-60. Ποιο 55, στην Τούμπα στο 2-0 έγινε μέσα στο πρώτο. Κάποια παιχνίδια. Λέει πιο γυμνασμένη ομάδα κρατήσει μέχρι το 55-60. Κατάλαβε μια μπαιχτή για τον Πάουκ αυτό. Για κανένα δεν είναι μπαιχτή. Εγώ σου λέει πιο γυμνασμένη. Δηλαδή ο Πάουκ δεν ήταν γυμνασμένο που φάγε δύο γκολ. Δεν ξέρω πού. Ναι, πάνω στην Τούμπα από εμά. Όχι που ήταν γυμνασμένο. Αυτό. Άλλο σου λέω. Ναι, κατάλαβα. Το βλέπουν και οι φίλοι να καταλάβει και ο κόσμο. Το βλέπετε κι εσεί. Κάθε ομάδα κοιτάει πώς θα σταματήσει τον Ολυμπιακό, μπαίνει μέσα, σκυλιάζει, τα δίνει όλα παραπάνω από αυτά που μπορεί, κάποια στιγμή κλατάρει. Δηλαδή και γύρω στο 60 είναι πιο γυμνασμένοι. Άλλοι κρατάνε από το ημίχρονο λίγο πιο πριν. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, άμα το βάλει τον κόλ, το βάλει. Δεν το βάλει, ξέρει ρε, ότι θα γονατίσετε. Θα πέσετε στα γονατίσματα. Βάσει του πρεσαρίσματος και της απόδοσης γονατίσματος. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν συγκινείται. Δεν τρέχουν μόνοι τους πάνω κάτω αυτοί και κουραστήκανε. Ο Ολυμπιακός τους. Τους αναγκάζει να μας κυνηγάνε. Τι έκανε. Τι λέμε. Έτσι θα το διατυπώσει γιατί έτσι είναι. Τι δηλαδή. Ο όρος του ποδοσφαίρου. Σας κάναμε εμείς και πεθάνατε από κούραση και σας νικά. Όχι, ο ζήλος τους θέλει να σταματήσουν τον Ολυμπιακό. Γιατί και η Άκη ήταν η Άκη στο Καραϊσκάκη. Ναι, τι τα βάλατε ρε με τον Έλα. Μόλις ευκαιρία ένα γκολ μετά γονάτισε έφαγε άλλα τρία αντί για έξι. Ναι, αυτό ήταν άδικο. Τέσσερα αντί για έξι. Αυτό που λέτε εσείς ότι και καλά οι αλλαγές και αυτά που αλλάξατε και τον προπονητή σας ήταν άδικο για τον προπονητή. Τα ίδια θα πάθετε και στο δεύτερο γύρο. Εκεί τα ίδια θα κάνετε και τα ίδια θα πάθετε. Σας το λέω από τώρα εκεί δεν είναι τα ίδια γκολ. Εγώ δεν λέω για παραπάνω, αλλά από 2-4 θα φάτε πάλι. Και με τον ίδιο τρόπο. Μετά το 60 θα φάτε. Τα τρία. Γιατί ένα θα έχει λοιπόν, πρέπει, να πούμε ότι την Κυριακή παίζουμε το Λεβαδιακό 7.30 ώρα το βράδυ. Πριν απόγευμα. Ναι, ένα λεπτάκι. Και ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε την 16η σερή νίκη και την Κυριακή για μένα, όσοι θα είναι στο γήπεδο και πρέπει να είναι πάρα πολύ κόσμος, έτσι πάνω από 20.000 και, θα δουν από κοντά τη 17η νίκη που εγώ το πάω λίγο τώρα ότι μετά από 5 χρόνια θα λέμε ήμουν και εγώ μέσα στο 5-0 τη 17η νίκη. Άσε, μετά θα έχουμε 18η, 19η, τώρα πρέπει να πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ αυτό. Εντάξει, μα γίνει και αυτό ο σκοπό. Απλά έχουμε ένα κίνητρο. Ναι, όχι, είναι ένα κίνητρο. Ναι, βέβαια, είναι ένα κίνητρο. Κίνητρο. Αυτό το και για του παίκτε. Και για του παίκτε είναι ένα κίνητρο. Μα ακούνε τώρα και όλα αυτά. Και βέβαια, κίνητρο. Γιατί και παίκτε μετά από 10 χρόνια που θα σταματήσουν. Λένε ότι θα δούμε. Σε έκανα εγώ 25 νίκε σερή. Έπαιζα σε εκείνη την ομάδα που το είχε πάρει αίτητη. Ναι, που το έχουν γράψει. Που είχε κάνει αυτέ τι νίκε σερή. Το έχει γράψει παγκοσμίω όλο ο ηλεκτρονικό τύπο και ο. Αυτό εδώ. Και ο γραπτό. Αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει την Κυριακή, εγώ είμαι σίγουρος, βλέπω και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για το παιχνίδι αυτό. Δεν πρέπει να έχει σημασία που είναι ο Λεβαδιακός, πάνω να δούμε την ομάδα μας. Τώρα θέλει μεγαλύτερη στήριξη η ομάδα μας, ακόμα από τον πρώτο γύρο, για ένα λόγο για την νίκη αυτή. Έχουμε κύπελο μπροστά μας, έχουμε UEFA, έτσι. Και πρέπει η ομάδα μας και να μεγαλώσει τη διαφορά στο πρωτάθλημα, και να πάρουμε και τα άλλα δύο. Δηλαδή, τι να πάρουμε τα άλλα δύο. Να πάρουμε το κύπελο Ελλάδος που το θέλουν όλοι τώρα για να είναι κύπελο. Τώρα πάρουμε το κύπελο. Και στο κύπελο UEFA, εγώ τουλάχιστον, δεν θα σας πω για τελικό, αλλά εγώ τουλάχιστον θέλω να πάμε στους τέσσερις. Εγώ. Και πολλοί από εσάς. Πάρα πολλοί από εσάς. Αλλά πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει να είμαστε στο κύπελο, όχι στον καναπέ. Που δεν είναι οι Ολυμπιακοί σαν τους άλλους. Ναι, το διευκρινίζω. Εντάξει, δεν σου έκανα παρατηρήσει. Απλά μην πέσει τίποτα κάτω. 25.000. Στους τέσσερις πρέπει να πάμε φέτος. Το θέλουν και οι παίκτες μας, το θέλει ο προπονητής, το θέλει ο Μαρινάκης, το θέλει η Θύρα 7, το θέλει ο λαός του Ολυμπιακού. Ο λαός του Ολυμπιακού πρέπει να πει και τα καλύπτε όλα. Αφού όλοι το ίδιο είμαστε. Εντάξει. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει. Προέδρου με οπαδού και τέτοια δεν υπάρχει. Απλά. Η Θύρα 7, αυτοί που μεγαλώσανε. Όχι μόνο, ακολουθούν πιο πολύ τον Ολυμπιακό. Χωρίς να θέλω να θίξω κανένα, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Όχι, ας τις ακολουθείς, ποιοι το θέλουν, λέμε. Α, να δώσουμε τώρα μια που μιλάγαμε για παίχτες, χαιρετίσματα πάλι στον Κώστα, σε όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού, στον Ρομπέρτο. Επίσης, στο φίλο του να πούμε χαιρετίσματα. Κώστα, περαστικά στο φίλο του Γιώργο, με τον γύψο. Ναι, χτύπησε ένα παιδί. Και στον κορίτσι του την Κατερίνα και επίσης και περαστικά και στην Έλενα. Special. Τίποτα άλλο.
Πες εσύ να μην πάμε όλο... Χαιρετίσματα πάμε. Στο φιλαράκο μου, το κορώνι μου, τον Άγη και τον Σάντα. Μπράβο. Στη Μαρκέλα που έχει τα γενέθλια. Α, ναι, τη Μαρκέλα, ναι, Μαρκέλα μου. Το βουνό αυτό, το βουνό. Στο φίλο μας τον Κώστα στη Γερμανία, τι θέλει, βουνό. Είναι βουνό σε καρδιά, δεν παθαίνει τίποτα η καρδιά. Ναι. Πάμε να διαβάσει και μηνύματα τώρα, γιατί δεν τα πρόλαβα εγώ να τα διαβάσω. Α, στον Ηλία το φίλο μου το Χρυσοχώ από την Έγινα, το φιλαράκι μας περιμένει. Στα Χανιά θα φτάσουμε σε λίγο. Στα Χανιά. Παιδιά, ποια μέρα και μπορεί ώρα. Μπορεί να είμαστε και εμείς εκεί. Ποια μέρα και ώρα παίζουμε με Λεβαδιακό. 7,5 Κυριακή. Ώρα Κυριακή. Κυριακή, 7,5 Κυριακή. Παιχταράς ο Φορτούνης Κρόνια. Συγγνώμη, πάνω σε αυτό. Δεν έχει τίποτα άλλο Ολυμπιακός, ο λαός του Ολυμπιακού αυτή τη βδομάδα να δει. Από υποχρεώσεις. Ούτε ερασιτέχνη έχουμε αθλήματα τίποτα. Ούτε μπάσκετ που παίζει η ομάδα μας στην Ισπανία. Άρα και το μόνο που μας μένει είναι η Λιβαδιά, στο Καραϊσκάκι. Πρωτάθλημα παίζουμε μπάσκετ. Στο Ρέθυμνο, κάπου από εκεί. Στο Ρέθυμνο παίζουμε. Παιχταράς ο Φορτούνης χρόνια είχε να βγει τέτοιος Έλληνας. Πρέπει να τον κρατήσουμε 2 χρόνια τουλάχιστον ακόμα και μετά 20 εκατομμύρια απόλυση. 20, άσο, 20 φίλε κάνει τώρα. Αυτός ο παίκτης θα πουληθεί από 20 ως 35 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν πουλείται καθόλου να μείνει εδώ ο Κώστας μαζί μας, να τον έχουμε να τον βλέπουμε. Εντάξει, άμα έρθει η Μπαρτσελόνα, κάτσε η Ρεάλ δεν έχει το δύο παίκτη δεκάρι. Θα το πάω γιατί για εκεί είναι ο παίκτης αυτός. Δεν είναι για Λέστερ, ούτε για Εβερτόν. Ούτε για Φούλαμ. Τι. Η Ρεάλ, ναι, πήρε το Ζιντάν. Το Ζιντάν, ναι, τον θέλει. Άκου που σου λέω. Τι. Τέτοιο παίκτη θέλει ο Ζιντάν. Θα το δεις. Ναι. Κάτσε να δεις. Του μοιάζει κιόλας. Βέβαια. Ντέταρη. Μπράβο στην Εθνική Αστέγων που πρόσφερε όλες τις πράξεις του φιλικού στην Αεξάρα. Σωστό. Μπράβο ρε μάγκα, ωραίο σε τι κάνατε στους ανθρώπους, ήτανε που ήτανε δηλαδή. Άστε ήταν, δεν έχουν ήταν το, μια σκηνή, πάει και η σκηνή. Τους πήρατε κι αυτοί. Πάει και η σκηνή, δηλαδή έγινε χαρτοκούτι από ψυγείο. Ρε ζήλια έχετε γίνει. Παιδιά, ωραίο. Το 2 μέτρα γκολ offside του Μπέρκ σήμερα και ο Σκάι Γκαργκάρα. Ναι, τι ήταν ο Σκάι, δεν είναι δουλειά του. Γιατί άλλοι. Θύρα 7 φυλακές Κορυδαλού. Θρύλε, μην ξεχνάς, στο πλευρό σου θα έχεις εμάς, θα έχεις και εμάς. Μπράβο, ρε μαγάλη. Καλή χρονιά, παιδιά, και σε όλους. Εμάς. Καλή χρονιά, καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά. Κλειδώστε στο Ρέντι το Σίλβα, γιατί τον έχουν βάλει στο μάτι οι Ρώσοι να τον αρπάξουν. Έχω ένα άγχος εγώ αυτό. Για το προπονητή αυτό. Στην Έλενα είπαμε χαιρετίσματα. Τα περαστικά είναι στον Γιώργο. Ναι. Μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, Τάκη, πες μου αν έχεις δει πιτσιρικά στην ομάδα του Μπούκοβι. Είναι καλύτερη η σημερινή για να έχουμε μια εικόνα. Καλύτερη είναι η σημερινή ομάδα. Τότε οι παιδιά ήταν μεγάλοι παίκτες τότε. Απλά είχαν ένα μειονέκτημα. Αυτοί οι παίκτες της εποχής εκείνης δεν κάνουν τη σημερινή προπόνηση. Δηλαδή ο Μποτίνος, εάν ήταν τώρα 19 χρονών και έκανε την προπόνηση αυτή, θα έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή το ταλέντο που είχε. Είναι καλή η προπόνηση που κάνουν τώρα αυτοί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τότε δεν κάνανε προπόνηση μία φορά την επαγγελματική, σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα. Δηλαδή ο Σιδέρης, ο σέντρεφόρ του Ολυμπιακού, για μένα το μεγαλύτερο σέντρεφόρ είναι αυτός ο Καναστόπουλος. Εάν ήταν τώρα 18 χρονών και πήγε στον Ολυμπιακό. Και με αυτή την προπόνηση του προπονητέ, με τα όλα αυτά που υπάρχουν στην προετοιμασία κτλ., δεν θα υπήρχε σέντρεφο στην Ευρώπη σαν το Σιδέρ. Το ίδιο και για το Γιούτσο, το ίδιο και για το Δελικάρι μετέπειτα. Μάλλον και εκείνη τη χρονιά. Είναι μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε το πρωτάθλημα έτσι φέτος. Η ομάδα δεν σταματιέται. Θα γελάσουμε φέτος μάγκες με τα play-off. Ναι, θα εκεί θα πέσει γέλιο. Θα δείτε πού θα πάνε και οι γάμοι και οι αραβώνες. Άλλο τότε, μόλις μέχρι τώρα καλά είναι. Να έχουμε να λέμε για τον Ολυμπιακό, τα είπαμε και προηγουμένως. Τότε που είναι να γίνει
Ποιος θα πάει στο Champions League. Ναι, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, φίλε. Ναι, έτσι. Ναι, είναι διαφορετικό. Ωραίο παλαμίδι σου που είσαι. Είναι διαφορετικό να δαγκώνεις τον Άστεγο. Να χάνεις και να είσαι στη Γάμα Εθνική. Διαφορετικό είναι. Να δαγκώνεις τον Άστεγο. Πάρ' το αυτό. Βέβαια, ρε. Να δαγκώνεις τον άλλο. Τον διαφορετικό είναι. Τον Άστεγο είναι διαφορετικό. Ναι, σίγουρα. Διαφορετικό, ρε. Μα γι' αυτό δεν θέλουμε να εκεί σας νοιάσουμε. Επειδή είσαστε διαφορετικοί. Κορόιδο. Ναι, ναι. Επειδή έχετε αυτή τη διαφορετικότητα, γι' αυτό δεν θέλουμε να σας νοιάσουμε στο παραμικρό. Μείνετε με τη διαφορετικότητα. Αυτή που σας διακρίνει. Ναι. Όπως την εξηγείτε. Ναι. Αν μου πείτε πάλι για Σμύρνη, ναι. Χουσάνταση, αυτά θα μου πείτε πάλι. Εσχύς εκεί και τέτοια. Ναι. Ναι. Μπράβο. Και πες στην πόλη τι έγινε. Όλοι οι Ολυμπιακοί ήταν στην πόλη. Στην πόλη που όταν πήγαμε το 12-13 που πήγαμε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, αυτοί που μείνανε τότε, έχουν πεθάνει οι γονείς του, οι παππούδες. Δεύτερης γενιάς. Αυτοί που μείνανε 5.000, Ολυμπιακοί ήταν. Και να μην το παραλέω και πείτε τι λέει τώρα αυτός, πήγαινε στη Σμύρνη να τα δείτε. Ποια ζωή στην πόλη του Κωνσταντινούπολη. Θα σας πάω να τα δείτε. Που τρομάξατε και φύγατε κιόλας. Βρε καλά κάνατε, μην το πάω αλλού. Αλλά αυτή η διαφορετικότητα που έχετε, είναι μηδαμινή, είναι ψεύτικη, είναι απατεωνίστικη, σας την πουλάνε, σας τα παίρνουνε, είστε κοροϊδα, πολυτελείας και βραγιάς. Όχι, μην τους δες. Και τα δύο μαζί τα έχετε. Μην τους δες. Είστε διαφορετικοί. Ναι. Έχετε μια ιδιαιτερότητα. Μπράβο. Είμαι ΑΕΚ. Πήγαινε εκεί, πήγαινε. Μπα, να κανείς, να κανείς, διαφορετικός. Εκτός και εννοείς κάτι άλλο διαφορετικός αν είσαι. Όχι, το εννοεί και αυτό, το εννοεί. Μπος το πας κι αλλού. Εμείς οι Ολυμπιακοί, φίλε. Έτσι γεννήθηκε αυτή η ομάδα. Έτσι είναι το DNA κάθε Ολυμπιακού 6,5 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Τέτοιο πράγμα να μας έκανε πρόεδρος, στορκίζομαι εγώ. Και όλοι οι Ολυμπιακοί θα τον είχαμε πνίξει. Θα τον είχαμε πνίξει. Ό,τι σου λέω. Γι' αυτό είναι διαφορετικό να είσαι αυτό το χάλι που είσαι. Λοιπόν, τι έχουμε, κανένα διάλειμμα. Το Λευτέρι ξεχάσαμε το φίλο του Γιώργου και τη Κατερίνας. Τι να κάνω, μπερδεύτηκα. Πολλά ονόματα. Τι έγινε, ρετάκι μου. Τίποτα. Πήγα. Με τη διαφορετικότητα, τρελάθηκε. Ναι. Δουλεύουν. Δεν έχουν σαν να του δουλεύουν, ρετάκι. Όχι, ρε. Δεν του δουλεύουν. Οι άλλοι του Παναθηναϊκού. Τι ευαισθησία είναι αυτή τώρα με το 16. Ρεσιάκι, είναι φοβερό πράγμα αυτό, ναι. Είναι φοβερό. Κάτσε, ρε. Και τι. Τι να κάνουμε, ρετάκι εμεί. Δηλαδή, του δουλεύουν, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Μακάρι να ξυπνήσουν. Να έχουμε ένα πρωτάθλημα καλύτερο. Τόσα χρόνια, 35 χρόνια είχατε πάρει πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Πήρατε τότε από εμάς. Πώς το λένε, 35 χρόνια, 27 χρόνια, 25, φτάνετε τώρα 26 στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει στα ερασιτεχνικά σωματεία πουθενά. Αυτός ο διαφορετικός πρόεδρος που σας έχει, που σας κουμαντάρει, δεν δίνει 50.000, 100-150 να διατηρηθούν τα ερασιτεχνικά σωματεία. Υποδιάλυσης και εσείς και εσύ μου λες τώρα είναι διαφορετικό. Ναι, ρε. Δηλαδή ναι, τώρα να σου πω κάτι. Ναι, είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Έτσι, όπως το εννοείται. Τι να σου πω, πρέπει να είσαι βλαμμένος. Όχι, ρε, καλά είναι. Ή πρέπει να αγαπάς την ΑΕΚ. Όχι, είναι διαφορετικό. Μείνετε με τη διαφορετικότητά σας εκεί πέρα. Μια χαρά, είναι διαφορετικό το να διεκδικείς και είναι διαφορετικό το να είσαι ΑΕΚ. Έτσι, ναι, σίγουρα είναι διαφορετικό. Το σώσαμε, Κωστάκη μου, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Όχι, μπέρδεψα τα ονόματα. Γράφτα, ρε, Άκη. Τα είχα γράψει, πολύ φίλοι. Εντάξει. Πήγαν να δουν τον Γιώργο που έχει χτυπήσει το πόδι. Η Έλενα είναι πλαστικά στην Έλενα. Όχι, ρε. Εντάξει, να μην τα κάνω. Σπέσια, μπέρδεψες εκεί. Λοιπόν, τι μου ξεφυσάς. Τι κάνουμε, πάμε στα τηλέφωνα. Τι έχουμε, καλησπέρα. Πάμε στα τηλέφωνα. Έλα, φίλε μου. Τι κάνετε, γεια σου, Άκη, γεια σου, Στράκη. Γεια σου, για χαρά. Σπύρος ονομάζομαι, ο πατρών με τηλεφωνώ. Γεια σου, Σπύρο. Ήθελα να πω καταρχάς, Παναθηναϊκός είμαι, ούτε να βρεις ούτε θέλω τίποτα. Πες ρε Σπύρο, τίποτα. Καταρχάς, χαρακτηρία για την ομάδα σας, τη δράση που κάνατε για τα μικρά τα παιδάκια. Μπράβο. Και ήθελα να μιλήσω για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Πανετολικό. Είμαι πολύ απογοητευμένος από την ομάδα μου, αρχικά. Μ' ακούτε? Τα ακούμε, βέβαια. Σ' αφήνουμε και μιλάς απλά. Απλά ήθελα να πω ότι τον Παναθηναϊκό τον έχω ζήσει αλλιώς. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός που έβλεπα παλιότερα. Πόσο χρόνο είσαι?
Εγώ είμαι 22 στο 23. Δεν τον έχει ζήσει αλλιώ. Εντάξει, είχε μάθει, ρε φίλε. Πότε δεν τον έχει, μιλάει ψέματα. Δεν τον έχει ζήσει αλλιώ. Πότε τον έχει ζήσει. Από τις παλιότερα, όταν ήμουν και με τον πατέρα μου επιβάζει. Τον παπά, τότε, πιο παλιότερα. Από τις δικούς, εντάξει. Είχε τον παπά, ναι. Δίκιο έχει. Απλά προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι τίποτα με την ομάδα. Άμα θα μπουν λεφτά, άμα θα πάει ένα πρόεδρο αξιόπιστο, φερέγγυο, θα πάνε όλα καλά. Απλά είναι, κοιτάξτε. Ξεκινά. Λεφτά, λεφτά. Απλά έτσι είναι. Όπως έγινε τώρα το ποδόσφαιρο, φιλαράκο μου, μόνο με λεφτά γίνονται οι ομάδες και με γνώση και με οργάνωση. Εντάξει, ας πούμε ότι τα έχει αυτά ή μπορεί να τα, που είναι τσάμπα, ότι μπορεί να τα βρει. Πρέπει να δοθούν και λεφτά. Απλά έχω συνδυάσει τον πρόεδρο κάθε ομάδας. Αν πάρουμε, ας πούμε, την ομάδα με μια τάξη μαθητών, έχω πάρει τον πρόεδρο σαν το δάσκαλο. Αν ο δάσκαλος δεν είναι καλός, δηλαδή ένας πρόεδρος αντίστοιχα, αυτό δεν μπορεί να πάει και ένα όλη η ομάδα σωστά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει, όλα παίζουν. Η ομάδα είναι ομάδα, φίλε, είναι ένας οργανισμός ολόκληρος. Πρέπει να είναι και ο δάσκαλος και οι παίχτες να είναι εντάξει. Ο δάσκαλος διδάσκει, ο πρόεδρος βάζει λεφτά, έχει λίγο διαφορετικό. Θέλω να πω ότι αν δεν έχεις ένα αξιόλογο κορμό, ναι, δηλαδή αν δεν έχεις κάποιον αυτό με το να σου δώσει ένα πάτημα, δεν μπορείς να έχεις ένα αποτέλεσμα. Και να σε εμπνεύσει και όραμα. Αυτό με το δάσκαλο πάει στο θέμα του προπονητή. Να μιλάει. Εντάξει, ναι, πάρτε ναι. Το προπονητή, τον πρόεδρο. Άλλο πράγμα, αγόρι μου, το άλλο κυρίως, είναι άλλο πράγμα. Κυρίως ξέρεις τι γίνεται, φίλε. Να πρέπει να σε εμπνεύσει και όραμα. Δηλαδή να σου πει: εντάξει, δεν πάμε καλά, είμαστε σε αυτή τη θέση, αλλά έχουμε μέλλον. Τώρα δεν βλέπεις καλά μέλλον. Λογικό είναι να απογοητεύεσαι. Το μέλλον που σου λέγανε επί 3 χρόνια είναι να το δεις τώρα και το οποίο είναι ακόμα χειρότερο από τα 3 χρόνια πριν. Γιατί αυτό είχαν βάλει σαν deadline. Έτσι, ότι λέγανε σε 3 χρόνια θα είναι η ομάδα αυτή όπως πρέπει. Τα είδατε πως είναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εμείς τα λέγαμε και επί 3 χρόνια αυτά. Δεν τα... Κοίτα, φίλε. Υπάρχει μια αντιπαλότητα, θα το πει. Ναι. Υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλίμονο τι θα κάνουμε εμείς, αγαπήσουμε τον Παναθηναϊκό. Αλλά είμαστε, μέσα από όλα αυτά να ξέρεις ότι σου μιλάμε ειλικρινά. Και μέχρι εκεί, τελειώνει εκεί. Ναι, για πες το κάτι άλλο. Προσπαθώ για την ομάδα. Δεν υποβιβάζω τη δικιά σου. Όχι, ναι. Δεν το είπα εγώ τέτοιο. Ναι. Όχι, ναι, όχι, όχι. Αυτό είναι το σκεπτικό το δικό ναι, μου. Ναι, για πες το κάτι άλλο που θες να πεις. Αυτό. Και πήρα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτη φορά σας παίρνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και καλή θέλω να ξέρετε ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί δεν είμαστε λύθοι. Όχι, το ξέρω εγώ. Εγώ το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μα για, και για εσάς μιλάμε τώρα, τους άλλους καρτσιλικομένους. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί που αγαπάνε πραγματικά τον Παναθηναϊκό, όπως εσύ. Όχι να ναι, τα παίρνουν. Εγώ προσπαθώ, κοιτάω την ομάδα μου και τέλος. Κάτσε να σου πω, όχι να τα παίρνουν για να κάνουν φασαρίες. Έτσι. Ναι, με να το πεις. Εντάξει, φιλαράκο μου. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή χρονιά και σε σένα. Πού είμαστε, Δίδυμο. Καλησπέρα. Έλα, φίλο μου, καλησπέρα. 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 Τι γίνεται? Δεν γίνεται τίποτα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε σε άλλη γραμμή. Έλα, μπρος. Έλα, φίλο μου. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Έλα, Τάκη. Κλείστε την τηλεόραση να ακούτε από το τηλέφωνο. Σε μένα το λέτε. Ναι, σε εσάς. Βέβαια. Την έξω την τηλεόραση. Εντάξει, ορίστε και ο Τάκης. Μίλα, Τάκη, στον κύριο. Τάκη, ναι. Είμαι κι εγώ άρρωστος Αγιασέρα Ολυμπιακός. Γιατί... Αυτή είναι η Αγιασέρα. Τάκη, ξέρεις τι θέλω. Ναι. Ρε που πέσαμε. Τάκη, ξέρεις τι θέλω. Τι. Σε σένα το λέω. Τι. Θέλω να έρθω την Κυριακή κάτω στο Καραϊσκάκι. Είμαι τραγουδιστής. Μ' ακούς, Τάκη, είμαι τραγουδιστής και θέλω να σου φέρω 2 CD. Με τις επιτυχίες. Είμαι τραγουδιστής, είμαι λαϊκός τραγουδιστής. Με τις επιτυχίες, ε. Και θέλω να σου φέρω το CD, ευχαριστώ, και θέλω να σου φέρω το CD να μ' ακούσεις και θα καθαρίσεις, να με βάλεις σε ένα μαγαζί να τραγουδάω, σε μια ταβέρνα. Άνετα. Αυτό είναι εύκολο. Για πες ένα γνωστό τραγούδι, έτσι, το ρεφρέν, τώρα, για πες ένα. Να σου τραγουδήσω τώρα. Ναι, το ρεφρέν. Έλα ρε, Τάκη. Έλα ρε, φίλε. Πού είμαστε. Κάτσε ρε, Άκη, κάτσε λίγο. Στο The Voice. Κάτσε ρε, Άκη. Για πες ρε, φίλε. Το ρεφρέν. Τάκη, Ακαπέλα. Τα πεις το... Τάκη, στο,
στο CD που έχω τώρα κάνει, ναι, έχω τραγούδια του Καραζίδη, ναι, του Διονυσίου, του Μπιθικότη, του Γαβαλά και όλους αυτούς. Ωραία. Καλά το πας για τον Τάκη. Ωραία. Για, πες για, ένα τραγούδι για όμως. Πες ένα ρε φίλε, για να, το, να ετοιμάσω το μαγαζί που θα σε πάω. Το Αγριολούλιδο. Να σου πω τραγούδι τώρα. Ένα ρε φίλε, ναι, ένα μικρό, όχι καμιά. Το Αγριολούλιδο, ρε Τάκη. Ναι, να σου πω. Ναι. Με κοροϊδεύεις, ε. Όχι ρε φίλε. Όχι, άμα θα μ' ακούεις θα δεις. Όχι, σε, αυτό περιμένω. Κρεμόμαστε από τα χείλη, όχι. Σοβαρά. Θέλω κάπου. Τραγουδάω τώρα εγώ, ρε. Ε, πού το. Να μιλήσω, να με νιώσουν, μα φοβάμαι πιο πολύ μη με πληγώσουν. Ναι, ποιος έχει δυνατή καρδιά που δεν την πιάνει πόνος, να μοιραστεί τις πίκρες μου, να μην τις έχω μόνος. Κάτι βαθμολογία, περίμενε, πέρασε. Σου βρίσκω αύριο το μαγαζί το λόγο μου. Πάσε στον επόμενο κύριο. Πάμε στην βαθμολογία. Ναι. Τι έβαλες. Δείξε εσύ τι έβαλες πρώτα. Εγώ έβαλα 7 σαν 7. Εγώ έβαλα 11. Ωραία, 11. Θα γράψεις το τηλεφωνό μου. Τώρα. Όχι τώρα, άσε και θα σε πάρουν από όλη την Ελλάδα. Μη σε πάρει κανένας άλλος μάνατζερ και χάσω τη δουλειά. Θα σου βρω ταβέρνα απίστευτη. Όπου είμαστε εμείς, στάσε από πάνω να τραγουδάς. Τι να συναντηθούμε. Φίλε, το λα... Γεια σου, αρχηγέ μου. Του λέω που είμαστε, να έρχεται να τραγουδάς από πάνω. Με τα βιολιά. Πέρασε! Γεια σου, με τα τσαρούκια, να σε καλά, καλή χρονιά. Τον ευρύς, άκου τώρα. Άμα θες να τον ευρύς τον Τάκη. Κάτσε, Άκη. Έλα, στην 7. Ναι, ναι, εκεί μπροστά. Εκεί. Στο Σαλίκα, μπροστά πριν το παιχνίδι. Με το Λεβαδιακό. Να σε καλά. 5 ώρα θα είσαι εκεί. Ωραίος. Ωραίος, ωραία. Λοιπόν, τι εκπομπή είμαστε. Το βοήθεις. Έλα, πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Σε τι θα διαγωνιστείτε. Σε... Καλησπέρα. Θέλω να πλάκα... μιλήσω. Πλάκα, όχι, λέει, πλάκα κάνω. Πείτε μας. Κλείστε την τηλεόραση, να μας ακούτε το τηλέφωνο. Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω, να σας πω καλή χρονιά. Επίσης. Επίσης. Και να σας πω για τις 16 νίκες που έχετε κάνει. Τις 16 νίκες που έχουμε κάνει, που έχουμε κάνει εμείς. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια. Πότε όμως τις κάνατε, με τους 12 παίκτες ή με τις 11 στο εξωτερικό. Με τις 15. Εσύ την ομάδα πες μου που είσαι και θα σου απαντήσω εγώ αμέσως. Τι ομάδα είσαι. Παναθηναϊκάρα και στο τέλος. Άντε, γεια! Άστηνα λίγο, το μόνο. Κάρα τέλος. Άστηνα λίγο. Το Κάρα όχι, το Κάρα δεν. Το... Γιατί, ναι, ναι, γιατί το κάτι απειλεί. Το Παναθηναϊκάρα δεν απειλήσεις. Εδώ τους άλλους κλείνεις. Με αυτή θες να μιλήσεις. Να μας πει ρε παιδί μου, πού τις έχουμε κάνει. Άσε μωρέ, δεν μας πει τώρα. Να πει ένα παράδειγμα ρε. Άσε ρε, πες παράδειγμα από αυτό. Να δούμε. Να ξεφτυλιστεί ρε Τάκη μου, να ξεφτυλιστεί. Ναι μωρέ, Άκη. Κοίτα με κλείς κανένα, το ίδιο θα σου κάνουμε, μην με τραλένεις. Με εμένα τα βάλες, μίλα. Τι είναι, όλη την κοινωνία. Εγώ σου λέω να ξεφτυλιστεί. Εμένα, άκου, η πιο εύλογη ερώτησή μου. Εσύ, ναι, είμαι υπεράνω, ναι. Ενώ αυτή με ξεφτύλισε. Σε ξεφτύλισε, ναι, το πάλι να κάνα και κοιλάει. Ας το ρεάκι τώρα. Εντάξει, ωραία. Σε μένα θα τα βάλω να πεις όλα αυτά. Εντάξει, εγώ θα έλεγα, πες μας πού. Ναι, θα σου πει αυτή τις παπαριές που σου λένε όλοι. Πάλι ψέματα, θα άκουγε ο κόσμος. Άλλο ένα ψέμα. Δεν είναι η εκπομπή των ψεμάτων. Μίλα. Ακή με τρελαίνει. Εγώ σε τρελαίνω. Θα το παίξω εδώ πέρα. Εγώ θα το παίξω. Δεν πάει στη θέση τη, ενώ εγώ δεν πάω τη βάλω. Όχι, ρε, τη λύτρωσε. Πώ θα σου πω, αυτή την τρελή μου, ρε. Την τρελή, τη λύτρωσε. Τη λύτρωσε. Άσε να βρει δεν μιλάω για άλλο. Δεν μιλάω για άλλου. Εδώ ο άλλο παραδείγματο τι σου λέγε, ρε. Άλλο, δεν μιλάω και δεν μιλάω άλλο εγώ για τέτοια θέματα. Άλλες φορές δεν σας το διάλο, φύγε, σε έκλεισα και τέτοια. Εκεί τι γίνεται. Βρίζουνε ρε, κάνουνε, δείχνουνε. Όχι, δεν βρίζουνε, δεν βρίζουνε. Με μένα τα βάλε. Κάποιοι δεν βρίζουνε. Με μένα. Όχι, στέβαλες με μένα. Πήγε να κλείσει και το σπίτι. Όχι, ωραία, και εγώ σου... τώρα, εντάξει. Σε πήρε τώρα η τρελή, σε κάνει έτσι, με κάνει έτσι. Εμένα, εμένα δεν έχει κάνει καθόλου τίποτα. Ναι. Δεν με έχει κάνει. Απλά σε βάζει μυαλό εσύ. Να, μα. Ναι. Όχι, δεν με νοιάζει.
Άκουτε, για να καταλάβει. Δεν το σιωτά αυτό. Δεν μπορώ. Στην αρχή τη εκπομπή. Άσε μα μιλήσω. Άσε ρε, έλα ρε, δεν μπορώ. Δεν τι κάνω. Δεν άλλο ρε, σου λέω. Δεν τσακώ. Δεν τα δυο μα. Όχι, τα λέμε και εδώ ρε. Εγώ, άκου να δει. Το πιο απλό που θα έκανα ήταν να ρωτήσω. Μπράβο. Λέει πάντα, εντάξει, τεκμηρίωσε το. Με αυτή εδώ. Ναι, με αυτή εδώ. Γιατί πώ είναι η άλλη, ρε. Όχι, αυτή η γυναίκα αυτή που είναι η μπάλα. Αυτή είναι ο κανόνας. Όταν μιλάμε για Παναθηναϊκό ΑΕΚ, αυτή η νοοτροπία είναι ο κανόνας. Ωραία, παιδιά. Έτσι του έχουν κάνει. Ξαναπάρε, κοπέλα μου, να μιλήσει, να σου πει όχι. Δεν το συλλέγω για το αποτέλεσμα. Ξαναπάρε. Όπω ρε, πώ δεν καταλαβαίνει. Ναι, ρε, δεν καταλαβαίνει. Ναι, ρε, ακι. Δεν καταλαβαίνει. Άλλο ήθελα να πω εγώ, αλλά λες εσύ. Αλλά... Όχι, ναι, ρε, Άκη, λέω ναι, να ξαναπάρει εκτό απάντηση. Ωραία, τι απάντηση. Καλά, που σε είπα. Όχι. Αλλά σου πω κάτι. Γαμώ την Παναθηναϊκάρα σου. Εμένα Παναθηναϊκάρα εδώ, κανεί δεν θα το πει. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω εγώ. Δεν πειράζει, έλα να το πει στον καινούριο που θα έρθει. Μπορεί να είναι κανένα καλό. Δεν μιλάω σε κανένα, μιλάω. Θα του κλείνουμε. Ρε. Τι να μιλάμε. Πάμε να φύγω εγώ, Άκη, σου μιλάω το λόγο μου, κάτσε και μίλα εσύ. Άπαρα τα μεριάκι τώρα. Άσε με μόνο, παρά το τρολό που έχω μπλέξει. Το κυριότερο είναι να πούμε. Να πούμε τι ψέμα είναι να πεις. Πες αυτό το παραμύθι σου. Ρε, δεν είναι ανάγκη να βάλω μυαλό εγώ στον κα. Είναι ποιοι μας ακούνε, ρε τάκι μου. Είναι ποιοι μας ακούνε και πώς εξευτιλίζεται ο ένας και πώς εξευτιλίζεται ο άλλος με τα ψέματά του. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Εντάξει. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Εδώ όποιος θα παίρνει τηλέφωνο και λέει παράλογα πράγματα όπως αυτή η Μουρλή, από μένα θα έχει αντεγιά. Θα κάτσω εγώ να τα βγάλω με τους τρελούς. Χρόνια το κάνω αυτό. Και δεν έχω βγάλει άκρη. Θα τα βρω τώρα με την τρελή. Αφήγανε τα Παναθηναία και μείνανε τα Κάρα. Θα πεις εσύ τώρα μόλι παλαβεί. Μόλι ψάξα με στον άντρα σου ότι είναι στο Ολύμπικ τώρα με μια πιτσιρίκα και πηδάει. Όχι, άσε αυτά τώρα. Για να πηδάει, μην είναι με το σύμφωνο. Άντε τώρα, άντε. Θα πάμε στα μηνύματα. Διάβασα. Λοιπόν, παιδιά, που πούμε περαστικά στο πιτσιρίκι του Φουστέρ. Ναι, περαστικά γνωμάστε. Το αφιέρωσε η ομάδα την νίκη. Οι παίκτες μας το αφιέρωσαν την νίκη τη χθεσινή. Η Αεξάρα παίζει φιλικά με τα παρατήματα. Ο Μελισσανίδης ελέγχει τις περισσότερες ομάδες μέσα της χορηγίας που δίνει από τον ΟΠΑΠ. Σωστό αυτό, βέβαια. Πείτε για τον Μάζο που παραδέχθηκε ότι έκλεψα το κύπελο στο στριφτό σε εκπομπή με παλεμάχους στο κανάλι Ε. 69. Μας δουλεύει ο Μελί, σε λίγο θα φέρει τον Μπλάνκο και τον Γεωργία. Όλα τσάμπα και πρωτάθλημα. Μόνο... Ο Γεωργία τον έχει για δουλειά να πει να καταθέτει. Και πρωτάθλημα μόνο στην Γάμα Εθνική στη Β'. ΑΕΚ, ένα πρωτάθλημα στην μπάλα. Σε 22 χρόνια ένα στο μπάσκετ από το 70. Ομάδα χωρίς αιώνιο αντίπαλο, χωρίς γήπεδο. Ζωζέ, εντάξει. Το χωρίς γήπεδο το βγάλαν μόνοι τους, το ρίξανε. Παιδιά, μην προσπαθείτε να τους ξυπνήσετε, περνάμε καλά, έχουν πολύ πλάκα τα πρόβατα. Άμα έχεις δίκιο, φίλε μου. Και τζομπάνετε συγγραφική προέδρη τους. Δίκιο έχεις. Καθόμαστε εμείς και δεν πάμε να πνιγούν εδώ που τα λέμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή τι που μου του Μαρινάκη, δώσει και από 50 εκατομμύρια σε αυτούς να φτιάξουν ομάδα. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει ο άνθρωπος. Για να μας κερδίσετε. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει ο άνθρωπος αυτό. Αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Επίσης. Στάθης, από πλατεία Αττικής είμαι. Γεια σου Στάθη. Ολυμπιακός είμαι. Συγχαρητήρια σε όλα τα τμήματα για αυτά που έχουμε κάνει. Είμαστε έτη φωτός, για να μην πω δεκαετές μπροστά από τους άλλους τους ανύπαρτους. Ό,τι και να τους πούμε δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Ασχολούνται με την παράγκα και την καλύβα. Την οποία δεν υπάρχει. Πέρα. Και... τι να πω, Τάκη. Χάνω τα λόγια μου και να ασχολούμαι, λερώνω το στόμα μου, όπως και εσείς. Ναι, δεν έχεις άδικο. Πάμε να τα βγάλουμε τώρα άκρη εμείς με τους τρελούς. Καμιά φορά στεναχωριέμαι που τα παίρνει ο Τάκης, αλλά απ' την άλλη στο χαβαλέ να τους ρίχνετε και τους μουρλούς. Όχι, εντάξει, λογικό είναι να τα παίρνει. Αλλή μόνο, ρε παιδί μου. Απλά εγώ, τι ήθελα, δηλαδή πώς να σου πω, εγώ είμαι άλλο στυλ. Αλλά έχει το. Αυτό του χρειάζεται. Είναι ήρεμη δύναμη. Αυτό, όχι, δεν είναι. Εσύ δεν είναι ότι και εγώ τρελάκια είμαι και τα παίρνω και περισσότερο και όλη την τρέλα μας έχουμε. Αλλά. Πρέπει να τους αφήσει να ξεφτυλιστούν. Ο Τάκης δεν την έχει. Κάποιος δεν την έχει την υπομονή. Άκουσε εκεί πέρα το υπερθετικό. Ούτε εγώ την έχω. Ναι, αλίμονο. Εγώ τώρα ξέρω πώς θα πάνω με αυτούς. Πάνε να μας περάσουν αυτά που γράφουν όλη μέρα στα site. Οι Θωμαίδες. Πάνε να μας τα περάσουν και εδώ.
Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Για κάποια κουτορνίθια καλή είναι, εντάξει, από εκεί και πέρα. Δεν γίνεται τώρα αυτά τα παράσιτα να παίρνουν στην εκπομπή εδώ και να μας περάσουν αυτά που περνάνε όλη μία από το πρωί με πληρωμένα λεφτά, με λεφτά. Στα site και στη δίκη της Δευτέρας άμα τα περάσουν και από εδώ. Αυτά που αναπαράγουν κάθε με, δηλαδή σε όλη την ημέρα. Εντάξει. Εντάξει, δεν μπορούν να περάσουν από εδώ. Δεν μπορούν, θα σταματήκανε. Κάκι μου να του λέγανε, αλλά πού. Οι σκούπες στο Μάιο παντού. Πιστεύω και στο μπάσκετ. Πιστεύω και στο μπάσκετ 3-0 να τους πάρουμε πάλι. Και στο Final Four να πάμε με το καλό. Και από εκεί και πέρα να μην μας τύχει κάποια στραβή όπως πέρυσι. Να πέσουμε σε κανέναν εκεί κοντινό όπως ήταν η Ρεάλ, ας πούμε, για την ατυχία μας. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε παντοδύναμοι παντού. Η ατυχία είναι που πέσαμε στο γήπεδο του. Η ατυχία είναι αυτό που λέει ο Άκης. Ναι, και είχαν και 3 χρόνια που προσπαθούσαν και μας φάγανε λάχανο. Εντάξει. Εντάξει, φίλε μου, καλό βράδυ, καλή χρονιά να έχεις. Οπουδήποτε και τα παίζαμε. Οπουδήποτε παίζαμε. Καλή χρονιά και από μένα. Μαδρίτης, Ολυμπιακός, θα έπαιρνε το κύπελλο. Είχα να πάρουν 20 χρόνια, ο Βασιλιάς μέσα και τέτοια, τι, σιγά μη χάναν το... Καλησπέρα. Ό,τι και να χρειαζόταν θα το κάνανε για να το πάρει η Ρεάλ. Οι άλλοι τι κάνανε, διαμαρτυρηθήκανε στη διαιτησία. Ναι, το είδαμε και αυτό. Για τη διαιτησία. Το είδαμε και αυτό. Καλησπέρα. Να, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω αυτή να είναι. Δηλαδή, τη σφαγή που πάθανε εκεί. Ναι. Στο μπάσκετ. Πολύ σφαγή. Να πάρει κανείς να μας πει για τη σφαγή αυτή. Εκεί όντως υπάρχει πραγματική παράγκα και εγκληματική οργάνωση. Θυμηθείτε τι έχουν γίνει με κάποιους διαιτητές στα σπίτια. Με όλους, με δημοσιογράφους. Με όλους. Εγώ τα διαβάζω από εδώ, τα διαβάζω. Πού τα διαβάζω. Θυμηθείτε τι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και ευτυχώς που υπάρχει ο Αγγελόπουλος που βάζει πάλι επενδύει ο άνθρωπος μέσα από αυτό το. Η Αγγελόπουλη. Ναι, η Αγγελόπουλη. Η αδέρφια, ναι. Πρόεδρε, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος. Έτσι, η οικογένεια τέλος πάντων. Που επενδύουν και αγαπάνε την ομάδα ή αλλιώς με όλη την καταστροφή εναντίον του Ολυμπιακού. Έτσι και πάλι επενδύουν. Και αυτοί. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Γεια. Έλα. Καλησπέρα και καλησπέρα, Δάκη. Καλησπέρα. Από Καλαμάτα τηλεφωνώ. Ολυμπιακάρα, Δημήτρης. Δεν πειράζει που αποκλειστήκαμε από το Champions League. Πιστεύω ότι στο Europa League θα τα πάμε ακόμα καλύτερα και ελπίζω να φτάσουμε και μέχρι τον τελικό. Δεν ξέρω αν είναι λίγο μαγκάβρο αυτό που λέω, αλλά εγώ έτσι πιστεύω. Με πέρασε, εγώ είπα μέχρι τους 4. Ναι, εντάξει, εγώ το πάω και λίγο πιο μακάρι, πέρα, δεν ξέρω. Μακάρι να γίνει, έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή χρονιά να έχεις. Ο Ρομπέρτο περιμένει τα ισπανικά να του πεις. Ρομπέρτο, νο, σήμερα. Νάδα. Νάδα, νεύρα πολλά. Μούτσο τραβάχο. Άστα, κόνιο, καράφο. Έχω τρελαδί. Κατάλαβε. Αυτό είναι ιταλικό. Τάκι. Κάτσε γι' αυτό τους. Το πατώνεις. Κάτσε πώς λέγεται το πατώνεις. Περίμενε. Πώς το είπαμε. Α, ναι. Πάσο. Πάσο, απάσο. Αλλά με προφορά δεν γίνεται. Πατώνεις είναι το ελληνικό. Πάσο, απάσο. Τιγράκο, πάσο, απάσο. Εντάξει, special. Στα ισπανικά. Θυμάσαι τίποτα αυτά από την πρώτη δημοτικού που πήγαινες εκεί στην Ισπανία. Ναι, κόνιο καράχο. Πού ήταν και πάλι το κόνιο καράχο. Τα άλλα, τα άλλα, τα... Τώρα άσε, έχω φύγει τώρα, μεθαύριο. Α, είσαι σ' άλλη, ναι. Πορτογαλικά. Τώρα για Βέλγιο. Ετοιμαζόμαστε και για Βέλγιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Α, καλά που είπες για τις ετοιμασίες. Ναι. Την Πέμπτη η ομάδα μας δίνει παιχνίδι κυπέλλου στα Χανιά, έτσι. Ευκαιρία είναι για όλο τον κόσμο το Χανίο και της Κρήτης. Γενικώς παίρνουμε και πολλά εισιτήρια, είναι όλο, παίζουμε στα περιβόλια, παίζουμε. Ναι. Όλη την απέναντι πλευρά θα είναι δική μας. Πρέπει να είναι και εκεί υποδειγματική η συμπεριφορά μας, έτσι. Βέβαια, ούτε όχι καπνογόνο, ούτε αναπτήρας δεν θα ανάψει. Προσοχή μεγάλη. Ξέρετε, ενημερωμένοι είσαστε, εντάξει, πιστεύω θα είμαστε κι εμείς σταγή. Κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε κι εμείς πρώτα ο Θεός. Θα τα πούμε και από κοντά εκεί με τους κριτικούς φίλους μας. Ράκι, να ετοιμαστε, αλλά να ξέρετε τι...
Όσοι είναι μέσα στα πράγματα να κρατήσουν και τις πιο ενθουσιώδεις. Από το μυαλό σας να περάσει. Ναι, ρε παιδί μου, θέλει προσοχή. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Εμείς αγαπάμε την ομάδα μας. Θα το δείχνουμε. Και με την παρουσία μας και με τα 10 ευρώ στην κάρτα του φιλάθλου. Ναι, σαν αστέχνη. Εκεί είδατε τι έργο γίνεται μια πενταετία. Η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο Κουντούρης συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, έχει χρεώσει απαταιωνιές άλλων 7 εκατομμύρια. Με τη βοήθεια του Μαρινάκη, με τη βοήθεια του λαού του Ολυμπιακού, οι ομάδες μας δεν παίρνουν μόνο πρωτάθλημα, πάνε και καλά και στην Ευρώπη. Διεκδικούνε, εκεί πέρα. Όχι καλά, ναι, διεκδικούνε. Λάθος το είπα, ναι. Εντάξει, είναι ασφάλιστο, δεν έχει καμιά φορά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Γεια μας. Με νερό δεν κάνω γεια μας. Έλα μου, τι έγινε. Πες ότι είναι ατσίπωρο, θα ξέχασε την άλλη φορά. Με καφέ δεν κάνει. Με καφέ. Άλλο, με νερό. Θυμάστε τις τσικουδιές στην Κρήτη. Θα διαβάσει κανένα μήνυμα. Άσε με τις τσικουδιές την τελευταία φορά, θυμάστε τι γίνει. Θα δεις και να γίνει τώρα. Και να φάμε τίποτα, δεν ξέρω σφύρι. Ναι, το γαμοπύλαφο. Αυτό το πρώτο. Τι έγινε πάλι. Κάτσε, περίμενε. Για να σου λέει, άκου εδώ. Τι να ο Φλόρ, ΑΕΚ 21. Παρακαλώ το Θεό, ΑΕΚ και Τάκη, να είστε αίτητοι μέχρι την ημέρα που θα παίξουμε μαζί. Ναι. Original 21, Εξάρχεια. Εντάξει. Παρακάλα, το πώς και πέρυσι. Θα εισακουστούν. Πώς και πέρυσι. Καταρχήν δεν θέλει και πολύ παρακάλι. Μια χαρά είμαστε. Εύκολο είναι. Να σου πω κάτι. Εσύ όμως παρακάλαγες να έρθεις στην Αλφα Εθνική, να έχεις και γήπεδο και να έρθεις κοραϊσκά και να με νικήσεις. Πάει αυτό. Το σβήσεις αυτό. Πάει. Έβγαλες καινούριο τώρα. Άλλο. Έβγαλες καινούριο. Να μου κόψεις το αίτητο. Και παρακάλα να βάλει κανένα φράγκο πρόεδρό σου. Να δεις τον ήλιο με τις ακτίνες του ηλίου που τον βλέπεις τον ήλιο με φεγγάρι. Να σου πω αγόρι μου από τα Εξάρχεια. Πέρυσι ήσουν να μην τα 70.000 αγάλματα που πάλι παρακάλαγες να μου πάρεις το κύπελλο. Ήσουνα. Μήπως ήσουνα και τότε με στο κύπελλο με τα πέναλτι. Τι, πότε έχεις που φαντάζατε ότι προκριθήκατε και μετά τρώγατε τα γκολ. Το θυμάσαι. Τι να, άλλα παρακάλια πρέπει να κάνεις. Να είσαι σε κόμμα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, ξέρεις, οξύμορο παρακάλι. Αλλά όσο γίνεται να μην καταλαβαίνεις. Για μένα δηλαδή, αν θέλεις τη συμβουλή μας, μια που πήρες και εδώ. Έτσι παρακαλέσεις και στο μπάσκετ. Τι έγινε. Πολύ παρακάλι. Στα κορίτσια, στο βόλεϊ, ένας άλλο παρακάλι. Πάλι ένας άλλος παρακάλα και είχε μπει μέσα και παρακάλα και το Μητρόπουλο. Θυμάσαι ένα Super Cup που παρακάλα το και αυτό, το έχουμε. Το Μητρόπουλο που λέγε Τάσο, εσύ που τους ξέρεις, πες τα παιδιά να μας και φτυλίσουν. Εντάξει με τα παρακάλια. Έχουνε. Είστε μαθημένοι. Το Θεό παρακάλα να βάλει ο πρόεδρος κανένα φράγκο. Αφήστε το Θεό. Αφήστε το Θεό. Κοιτάτε να δείτε κανένα μανουάλι. Και αφήστε τις εκκλησίες. Παιδιά από ιατρικής άποψης, τι συμβαίνει με Μανιάτη Μπουχαλάκη και Μπουχαλάκη Γιάννης. Τι να συμβαίνει. Μια χαρά πρέπει να είναι τα παιδιά τώρα. Λογικά. Είναι στην αποθεραπεία του, δεν είναι. Είναι και σοβαρή τραυματισμή. Καλή δεν είναι και εύκολο να επανέλθουν αμέσως. Καλή χρονιά θα ήθελα. Ειδικά ο Μανιάτης δεν είναι εύκολο. Καλή χρονιά. Παιδιά, θα ήθελα ένα σχόλιο για το κλείσιμο των συνδέσμων με τον νέο νόμο. Λοιπόν, σχόλιο. Δεν θέλει. Θα σου κάνω εγώ ένα σχόλιο. Θα σου πούμε ένα σχόλιο. Λοιπόν, η πολιτεία. Άκου, καταρχήν. Το γράψε και ο Αλέκος σε ένα άρθρο του σήμερα, αλλά είναι εκείνη η φιλοσοφία μας. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν και καλοί και κακοί συνδέσμοι, καλοί και κακοί οπαδοί, όπως υπάρχουν καλοί και κακοί αστυνομικοί, καλοί γιατροί, και κακοί γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί, καλές και κακές νεολαίες κομμάτων, έτσι. Νεολαίες κομμάτων που πάνε και μανουριάζουν και τα ξέρουν και οι ηγεσίες των κομμάτων, γιατί όλο με το ποδόσφαιρο τα έχουν οι πολιτικοί, ενώ κάνουν τα ίδια και χειρότερα, έτσι. Υπάρχουν καλοί και κακοί, πάντα. Η κακή είναι η μειοψηφία. Τι κάνουμε, κοιτάμε να τους αποβάλουμε. Α, μπράβο. Στον Ολυμπιακό αυτό έχει επιτευχθεί. Γιατί έχει νοικοκυριό και υπάρχει αρχή, μέση και τέλος και έχει επιτευχθεί. Οι άλλοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν γιατί έχουν τους προέδρους αυτούς που εξωθούν τους οπαδούς τους στη βία, είτε άμεσα είτε έμεσα, έτσι. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, ο νόμος. Εκεί που υπήρχαν, θα σας το πω εγώ απλά για να το καταλάβει το ευρύ κοινό, ήταν οι φίλαθλοι, οι καλοί της κάθε ομάδας.
και τις ήξερε ο κόσμος, έτσι, και η αστυνομία και οι αρχές και όλοι, τώρα θα είναι παρέες κουκουλοφόρων και δεν θα τους ξέρει και κανείς. Δηλαδή, στον βωμό του Μπαχαλού, γιατί με τους συνδέσμους, πόσο μάλλον του Ολυμπιακού, για τον Ολυμπιακό μιλάω εγώ πάντα, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συνδέσμοι, στους συνδέσμους του Ολυμπιακού υπήρχε νοικοκυριό, έτσι. Από εκεί και πέρα κάποιοι θέλουν τον Μπάχαλο για να το χρησιμοποιούν όταν ψηφίζουν τίποτα μέτρα. Έτσι, μια σωστή κοινωνία και μια χώρα ευνομούμενη κάθεται, μιλάει με, με όλους τους συντελεστές, δηλαδή ο υπουργός άμα ήθελε να κάνει δουλειά, μιλάει και με τους φιλάθλους, μιλάει και με τους προέδρους, κοιτάει να κάνει άλλα, όχι πονάει δάχτυλο να κόψουμε όλο το χέρι, να κόψουμε και το κεφάλι, γιατί αυτό βολεύει τον Μπάχαλο, που τον Μπάχαλο είναι πανάκια και είναι μια χαρά μανδύας τα κάθε επεισόδια όταν ψηφίζονται νομοσχέδια, που είναι πολύ πιο δυνηρά από τα επεισόδια. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλή χρονιά, παιδιά. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το κλείσιμο. Ανάμεσα στο Σιώβα και Αβραάμ, ποιος σας αρέσει περισσότερο? Εμένα ο Σιώβας. Ποιος βοήθησε πιο πολύ? Ευχαριστώ για την γνώμη σας. Εμένα ο Σιώβας μου αρέσει. Βλέπετε καθόλου αθλητικά Sky? Όχι, παιδιά, δεν βλέπουμε καθόλου αθλητικά Sky. Δεν κάνουμε κλικ σε αθλητικά. Δεν κάνουμε κλικ σε site αθλητικά. Αυτά τα που είναι κατασκευασμένα μόνο για τη λάσπη και για να υπονομεύουν τον Ολυμπιακό, δεν κάνουμε κλικ ούτε από περιέργεια. Και όποιος κάνει κλικ είναι μεγάλο λάθος, δεν θα πω, εντάξει. Δικαίωμά του είναι ο καθένας, έχει και τον κομπιούτερ, παντάει, λέει, για να δω τι γράφει ο μαλάκας. Όχι, αυτό είναι η τροφή τους, άμα θέλετε να ξέρετε. Τι να γράφει, τη ζαχαρένια σου θα χαλάσεις μόνο με τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, που την ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα, μόνο αυτό. Τα εκνευριστείς, άστο, δεν θέλει ούτε κλικ, ούτε Sky, ούτε τίποτα εδώ. Πάμε σε γράμμα. Πάμε σε γράμμα, συγγνώμη. Εμπρός. Ναι, μαζί μιλάμε. Ναι, εσύ. Μαζί. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρης από Λαμία, Ολυμπιακός. Γεια σου. Χρονιά καταρχήν, υγεία και ευτυχία σε όλους. Και εσένα. Παιδιά, ήθελα να σας ρωτήσω, πώς ξέρετε καθόλου αν φέτος θα βγουν εισιτήρια διαρκής του δεύτερου γύρου για το Καραϊσκάκι? Ναι. Που δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Του δεύτερου γύρου, του δεύτερου γύρου. Ναι, όπως ναι, του χρόνου, όπως ξέρετε. Το ξέρεις σίγουρα. Ναι, θα βγουν. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Ναι, δεν το... ναι, αλλά... επειδή δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από το ίντερνετ, γι' αυτό ρωτάω. Δεν έχει πολλά, Κοίτα, δεν είναι όπως πέρυσι. Πέρυσι και εκείνη μου φαίνεται. Ναι. Κράτα μια μικρή επιφυλάξη. Όχι, πάρει ένα τηλέφωνο αύριο στην ΠΑΕ εκεί να ρωτήσει. Καλά, θα ανακοινωθεί κιόλα. Δεν είναι κάτι μυστικό. Θα μάθει αύριο αυτό. Α, για θέλει αν θέλει να μάθει αύριο, δεν ξέρω αν μπορεί να σου απαντήσουν. Δεν θα βγουν όπως πέρυσι, δεν θα βγουν. Μα πέρυσι δεν είχαμε τόσο πολλά διαδικασία. Δεν ξέρουμε ακόμα τι. Θα σε γελάσουμε, γι' αυτό σου λέω. Δεν θέλω να σου απαντήσω με σιγουριά. Ό,τι γίνει πάντως θα το μάθετε από εδώ. Και από εδώ, συγγνώμη. Και από εδώ. Θα τα πούμε. Αλλά το προλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Δημήτρη μου, να σε καλά. Αλλά το προλαβαίνω και τα site του Ολυμπιακού. Τέτοια βλέπετε. Αλλά θα το λέμε και εδώ, ρε παιδί μου. Για κάποιον. Μάλλον βιάστηκα να το πω. Τέλος πάντων. Είναι πολλά. Το είχαμε αυτή τη συζήτηση προχθές. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμπρός. Πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε. Πάμε σε άλλη γραμμή. Πάμε σε άλλη γραμμή. Άλλο ήταν, ρε. Επίσης, ναι. Την άλλη πήγαμε. Άλλα τα μουγκριτά. Ναι. Πέρασε και τ' άλλη. Η άλλη μία πέρασα. Πριν φάγαμε και το πλατή σκάλο. Έλα, φίλε μου. Εμπρός. Ναι. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ολυμπιακός, είμαι από Ρέθυμνο. Από Ρέθυμνο. Το όνομά σου? Ο Τίτος είμαι, ο Τίτος. Έλα, Ντίνο. Τι κάνετε? Καλά, Ντίνο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε σένα και σε όλα τα παιδιά. Καλά. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας. Θα είσαι την Πέμπτη στα Χανιά? Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έρθω γιατί φεύγω. Πού πας? Έρχομαι, Πειραιά. Ναι. Τι να κάνεις? Εδώ δουλεύω. Είμαι για τις διακοπές κάτω. Α, έχεις Πειραιά για εδώ μένεις, Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας για τις δύο νίκες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ναι, και έχουμε και τα άλλα αθλήματα του Ολυμπιακού. Όλα καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Περήφανος Ολυμπιακός. Ωραία.
Αλλά έχω ένα πρόβλημα. Ναι, πες το εκεί. Αυτό περίμενα το σιώδη. Αυτό περίμενα με το πρόβλημά σου. Δεν μου τσικώνεται. Ναι. Τι να κάνουμε, φίλε. Αποκλείεται ένας Ολυμπιακός. Έλα στην Αθήνα και πήγαινε στη Συγκρού. Να το γυρίσει από πίσω. Όχι, ρε, εσύ, άλλο. Δεν είσαι Ολυμπιακός. Εμπρός. Δεν είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Έλα στο Καραϊσκάκι να δεις τι γίνεται. Έλα, κύριε, θα περάσεις καλά. Θα σου φύγει ο μήνας. Θα πάει τσαπού σύννεφο. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα και καλησπέρα, Τάκη. Γεια σου, γεια σου. Παναθηναϊκός είμαι, δεν πήρα να βρίσω τίποτα. Ντρέπομαι για την ομάδα μου, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω εσάς ποια είναι η γνώμη σας. Τι έχεις κάνει εσύ για την ομάδα σου που ντρέπεσαι? Τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις για την ομάδα σου που ντρέπεσαι? Πηγαίνω στο γήπεδο, εντάξει, δεν είμαι αυτός που κάνει. Είναι λάθος. Δεν έπρεπε να πηγαίνεις καν. Με αυτή τη διοίκηση έπρεπε να πηγαίνεις. Εντάξει, δεν έχεις και άδικο. Τώρα πλέον είναι και κλεισμένο το θυρών. Δίκαια ή άδικα, κατά τη γνώμη σου? Ορίστε. Δίκαια ή άδικα, κατά τη γνώμη? Τελείως δίκαια, δεν το συζητάμε με αυτά που έγιναν. Και πού θα πάει το βιολί αυτό, για πες. Ορίστε. Το βιολί αυτό πού θα πάει, λέω. Δεν ξέρω πού θα πάει. Τώρα που τιμωρηθήκανε, θα ξαναπάει. Και καλά την είχαν βγάλει κανένα δύο χρονιές. Τι θα ξαναπάει τώρα, που του στήξε ένα εκατομμύριο σχεδόν. Ναι. Επίσης θέλω να σου πω ότι έβλεπα πριν στο Sky ο Θωμαϊδης πάλι χόλι βγάζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, στοιχεία. Δουλειά του είναι. Δηλαδή, εγώ λέω ότι αυτός είναι απατεώνας, κλέφτης. Έχω να τα αποδείξω. Αν δεν έχω, δεν βγάζει. Πληρώνω τις αγωγές που μου κάνουν μετά. Μπορεί να τα αποδείξει κάπως έτσι. Και να ρωτιέμαι γιατί πώς μπορούν και βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στην τηλεόραση. Ναι, έτσι η δουλειά του. Μεροκάματο, φίλε. Μεροκάματο. Μεροκάματο είναι αυτό. Τώρα, να σου πω την αλήθεια. Όταν αυτό ο Θωμαϊδης. Είναι το μόνο άθλημα που έτσι χαίρομαι. Το μόνο άθλημα. Ορίστε. Ναι, όχι, τον Τάκη. Το μόνο άθλημα, ναι. Το μόνο άθλημα το οποίο χαίρομαι να βλέπω την ομάδα μου. Ωραία. Ναι, σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, ναι. Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, ο Ολυμπιακός τα παίρνει κατά ρυπάδι. Ναι, άλλο ρε, σ' αρέσει το ποδόσφαιρο όμως. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν σ' αρέσει? Πώς δεν μ' αρέσει, μακάρι να η ομάδα να ήταν καλύτερη. Μα έτσι, αυτό λέμε. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα σου και όχι μόνο και στην ομάδα σου και έχουν συνεταιριστεί και με άλλους που θέλουν να το διαλύσουν το ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν γίνεται να διαλύσει, φίλε, το ποδόσφαιρο. Επειδή είσαι εσύ άφραγκος ή επειδή δεν έχει όρεξη να βάλει μία. Άφραγκοι δεν είναι κανείς. Λεφτά έχουν να ζήσουν να τα φάνε. Να τα χαίρονται. Αλλά από τη στιγμή που είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα, βάλε. Μην βάζει τον κόσμο σε μπελά. Τους οπαδούς σε μπελά. Γιατί αυτό κάνουν. Μόνο στην πόλωση επενδύουν. Έχουν βάλει έναν άλλον. Κάτσε, ρε φίλε. Έχουνε βάλει, δεν το λέω για σένα. Σου λέω για, έχουν βάλει διαφόρους και δηλητηριάζουν τον κόσμο με πρώτο αυτό να είναι. Πες μου, ποιον έχει κλείσει φυλακή ο Θωμαϊδης τόσα χρόνια που κάνει τις αποκαλύψεις? 5 χρόνια το ίδιο παραμύθι. Όλα αγωγές πληρώνει. Από αυτούς που τους κάνουν οι θυγμένοι. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε. Σε επιτρέπουμε. Ναι, για τον μπάσκετ θέλω να ρωτήσω πώς το βλέπετε φέτος. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ενισχύει και πιστεύω θα γίνει έτσι καλό πρωτάθλημα. Φέτος Ολυμπιακός νομίζω έχουμε καλύτερη ομάδα από εσάς. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει ενισχυθεί πολύ, πιστεύω φέτος. Και ο Ολυμπιακός το είδε και καλύτερα. Ναι, η μόνη διαφορά είναι ότι έφυγε ο Σλούκας, έτσι, το καλύτερο γκάρ πιστεύω στην Ευρώπη. Ένα λεπτό, αγόρι μου. Τον αγώνα τη Φενέρ με τον Παναθηναϊκό τον είδες? Τον είδα, ναι. Σου άρεσε ο Σλούκας? Δεν έπαιξε καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό δεν με πείραξε που έφυγε. Ένα λεπτό, αγόρι μου. Δεν με πείραξε και που έφυγε. Αλλά στη θέση του Σλούκα έχω πάρει το Στρόμπερι. Εσύ κάνε την πιστεύω δεν συγκρίνονται. Α, δεν συγκρίνονται. Καλά, όταν τελειώσει το ποδάλημα θέλω να με πάρει τηλέφωνο να τα πούμε πάλι. Ναι, εντάξει, όχι, δεν είπα ότι δεν θα πάρετε το πρωτάθλημα. Είπα ότι ο Σλούκας είναι πολύ καλός παίχτης. Εντάξει. Δεν το βγάλω άχρηστο τελείως, αλλά δεν θα μου κάνει και μεγάλη ζημιά. Και ειδικά το ήθος που έδειξε. Μη συγχωρείτε, και επειδή την παρακολουθώ την εκπομπή, εσύ δεν έλεγες ότι ο Σλούκας είναι από τους καλύτερους Ναι, βέβαια. Ναι, άκου να σου πω κάτι. Αλλά από το ήθος που έδειξε, πάνω από ότι δεν κάνει και τον Ολυμπιακό, όταν απέναντι στον πρόεδρο Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο τους έστεισε στο ραντεβού, ενώ τους έλεγε ότι είναι στη Θεσσαλονίκη και αυτός ήταν στο Χίλτον με τον Ομπράντοβιτς, δεν μου κάνει και ηθικά σαν παίκτη στον Ολυμπιακό. Ναι, και το κυριότερο, τον έπιασε κορόιδο ο Ομπράντοβιτς που του είπε θα έχει χρόνο συμμετοχής και εντάξει να είσαι πίσω από το σπανούλι. Και να μην έχεις... παιδιά, για να μην κρατάω τη γραμμή, κάτι τελευταίο. Εντάξει, πες και να πούμε κι εμείς, να μην κρατήσεις.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω κατά πόσο παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό φέτος στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Τάκης σίγουρα θα τον παρακολουθεί. Όχι, okay, γιατί το λες. Εντάξει, όσο μπορούμε, ναι, ναι, όσο αντέχουμε. Τις βρωμιές σου παρακολουθώ, τις ναι, που, που σπηλώνει τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο τα έχετε ακόμα, κατά πόσο συνεχίζει τη σχέση σας. Με ποια, με ποιον. Με τον Ατζαγκούν. Με τον. Με τον Ιντέκη δεν τα έχετε εσείς, θα τα δείτε. Με τον Ατζαγκούν. Ναι, δεν προλάβατε τον Ιντέκη. Μια χαρά τα πήγες και είπες αυτή. Λοιπόν, εγώ έχω την Ιντέκη, άκου να σου πω, έχω την Ιντέκη, έχω το Γιάνγκ που ακόμα και δραματίας κάνει. Τι είναι ο να σε περιποιηθεί. Έχω τον Στρόμπερι, έχω τον άλλον που πήραμε τον Όντομ, πώς το λέμε. Καλά τον είπα. Έχουμε τον Χάντερ, έχω πολλούς από. Γιατί αν. Εντάξει ρε παιδί μου, αφού έχετε τον Ατζαγκούν. Κάτσε εκεί που. Να βλέπαμε ποιο θα κατουρίσει εκεί πέρα. Δεν σε πήρα χαμπάρι από την ώρα που λες ότι πας στο γήπεδο, ενώ δεν σε αρέσει η διοίκηση. Την βλακία θα έλεγε στο τέλος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Καλησπέρα. Ναι. Κέρδισε. Καλησπέρα. Το τρίτο από τα. Έλα, φίλε μου. Το μακρύτερο κέρδισες. Καλησπέρα, Γιώργος από Ταύρο. Γεια σου Γιώργο. Από τον Ταύρο. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Γεια σου Γιώργο. Καλή χρονιά. Το παρακολουθώ πολλά χρόνια. Ναι. Βέβαια δεν είμαι Ολυμπιακός. Είναι η ομάδα που σας δυσκολεύει περισσότερο στην Ελλάδα. Ποια είσαι. Ποια είναι. Παναθηναϊκός. Μας δυσκολεύει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός. Πού μας δυσκόλεψε. Ιστορικά νομίζω ότι είναι παλιά. Η μοναδική παλιά ομάδα που σας έχει δυσκολέψει. Παλιά, ρε φίλε. Ελλάδα, παλιά είμαστε και είναι αντίπαλοι. Να σου πω ότι κάνει λάθος. Νομίζω το πολύ αντικειμενικά. Κάτσε Γιώργο, ένα λεπτό να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το παλιά εννοείς πριν το κόκαλι. Λοιπόν, τότε ο Ολυμπιακός είχε 25 πρωταθλήματα και ο Παναθηναϊκός είχε 17. Άρα και ούτε παλιά με. Δυσκολεύει, είπε, δεν είπε καλύτερα. Αδελφέ, εγώ προσπαθώ. Ούτε με δυσκολεύει. 25-17. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικό κυπέλλου 4-0. Πότε αγώνα αυτά. Λέει κάτι. Ναι, πότε. 86. Ναι, άκου, άκου τώρα. Θε να μετρήσουμε τι νίκε. Κάτσε, Γιώργο, δεν θα μιλά πριν. Πολύ θα μιλάμε με διάλογο κάτω. Πολύ μακριά. Η ομάδα μου βέβαια δεν με οδηγεί. 30 χρόνια. Κάτσε, Γιώργο, θε να μιλήσουμε ή θα μιλά μόνο σου. Θε να μιλήσουμε ή θα μιλά μόνο σου. Ναι, άμα θες να μετρήσουμε για, τις. Για πες μου. Άμα θες να μετρήσουμε τις νίκες, γιατί τα πρωταθλήματα ξέρεις, έχω 43 και έχεις 20. Άμα θες να μετρήσουμε τις νίκες, έχω 70 και έχεις 47. Συμφωνώ. Τι μόνο να παίρνεις αυτά τα πράγματα. Όπως ένα είμαι η ομάδα που σου είπα που σου δυσκολεύει στην Ελλάδα. Είπε. Ναι, είπες, πριν μια 20 ετία, ναι, το ναι, πρώτο. Το 86, 30. Σ' αφήνω να πεις τα άλλα. 30 είναι, 30 χρόνια. 30 χρόνια, ναι. Τέλος πάντων, σας συμπαθώ πάρα πολύ. Υγεία, εύχομαι. Να είσαι καλά, και εσένα, φίλε. Όχι, εντάξει. Καλή τύχη, ελπίζω η ομάδα μου να αποκτήσει ένα καινούριο πρόεδρο. Πρέπει να αποκτήσει και εσύ. Κάποια κόντρα, γιατί έτσι όπως πάμε. Γιώργο. Μας βλέπω για χειρότερα. Είναι και στο χέρι σου. Άμπραβο, τότε. Είναι και στο χέρι σου, όπως λέμε. Όπως λέμε οι Έλληνες. Έχω περάσει πολλά βράδια να σας ακούω. Χαίρομαι τώρα που πιάνω γραμμή μετά από καιρό. Να είσαι καλά. Εύχομαι καλή τύχη και υγεία. Φίλε, εσένα, φίλε μου, και εσένα. Να είσαι καλά. Εσένα τους Παναθηναϊκούς θέλουμε. Καλή χρονιά. Να αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Όχι να τον βοηθάνε στην καταστροφή του. Και να σπηλώνουν μια ομάδα που μόνο επενδύει στην Ελλάδα και τον έχουν παραδεχτεί όλοι στην Ευρώπη και φέτος και πέρυσι και αντιπρόπερση. Κατά ο Ολυμπιακός εφέτος, αν η βαθμολογία της Ελλάδος δεν ήταν 14η, θα ήταν στο δεύτερο γκρουπ. Το παίρνετε χαμπάρι, ναι ή όχι. Του Champions League, κλείνω. Εντάξει, να, ρε παιδιά, εμείς οπαδοί είμαστε, όλοι έχουμε τη θέση μας. Δεν γίνεται να πει κανείς ότι γουστάρει την ομάδα του άλλου. Γι' αυτό είμαστε οπαδοί, γουστάρουμε τις ομάδες μας. Από εκεί πέρα υπάρχουν και πολλά κοινά, έτσι. Και σε όποιους. Δηλαδή, όλοι παρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Είμαστε, γι' αυτό τρελαίνεται και ο Τάκης. Και τρελαινόμαστε κι εμείς σε επιμέρους συζητήσεις μεταξύ μας, όταν μας λένε τα τρελά τους. Ναι. Όλοι ξέρουν ποια είναι η αλήθεια. Δεν είπαμε να κάθεστε να μας κάνετε και τεμενάδες με τα καλά μας και τα κακά μας. Αλλά να λέμε την πραγματικότητα, τουλάχιστον οι οπαδοί στη μεταξύ μας συζητήσεις. 25. Να μην παράγουμε αυτά που λένε οι Προέδροι να πούμε, αυτοί που δεν βάζουν μία. Πριν κόκαλη, πριν το 90, 25-14 πρωταβλήματα, για να θυμάστε. Μετά ο άλλος άνθρωπος επένδυσε. Βρήκε ευτυχώς που βρήκε το Μαρινάκι, έναν άρρωστο Ολυμπιακό. Από πατέρα κρατάει άρρωστος και ο Βαγγέλης. Και έτσι αυτή είναι η ομάδα. Πες καλή νύχτα στον Ρομπέρτο. Θέλει να πάει να κοιμηθεί το παιδί. Buenas noches. Αυτό το θυμάσαι. Portiero, good, portiero.
Για πάντα στο λιμάνι. Ρομπέρτο, για πάντα στο λιμάνι. Μην κλάτε, Ρομπέρτο, ποτέ. Ναι, τώρα τα ισπανικά, επειδή είναι τέτοια ώρα, δεν τα θυμάμαι καλά. Βασίλη Πετρεπόρτο. Τι? Πώς? Άστε, εντάξει, δεν τα θυμάμαι τέτοια ώρα τα ρημάδια. Τι ώρα θέλεις να βγαίνουμε, πρόσεχε το στο... Ναι, έφυγε το καλώδιο. Ναι, στις θηλιάς, ας το σε βάλω. Λοιπόν, την Τετάρτη η στρία με το Λεβαδιακό θα είναι την Τετάρτη στα εκδοτήρια. 10 ευρώ είναι η χαμηλότερη τιμή. Ε, άνε τηλέφωνο, ε. Όχι, δεν φεύγω, τηλέφωνο. Έλα, θέλω καλησπέρα. Εσύ το κατάλαβες έτσι, δεν πήγαινα πουθενά. Καλησπέρα, φίλε μου. Όχι, δεν είπαμε για τα εισιτήρια, απλά για ενημέρωση, το είχαμε ξεχάσει. Τα εισιτήρια θέλω 25.000 κόσμο. Για την 17η νίκη σε ερή του Ολυμπιακού. Γεια σας. Γεια σου, φίλε μου. Έλα, φίλε μου. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά εσύ. Πάμε σαν τη γραμμή. Τι να κάνουμε, δεν βλέπεις εδώ πέρα τι κάνουμε και τι κάνουμε. Τόσο ενδιαφέρον για την υγεία μας. Μια χαρά χάλια. Εδώ παρακαλώ να πεθάνουμε. Αλλά δεν πεθαίνουμε όπως δεν πεθαίνει και ο Ολυμπιακός ποτέ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Είμαι το παιδί που πριν ο Δημήτρης από την Καλαμάτα. Ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά δεν πρόλαβα. Εκτός από τον κύριο Παλίκ, τη γνώμη μου για το ότι θα πάμε στον τελικό, πιστεύω ότι έχουμε τα προσόντα. Έχουμε καλό προπονητή, καλούς παίκτες, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Το άλλο που ήθελα να πω ήταν, έβλεπα μια εκπομπή προχθές πεσινή, δικιά σας. Ήταν μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 στο κύπελο. Ναι. Και είχε πει κάτι ο Άκης, αναφερόμενος στα επεισόδια που είχαν γίνει. Και είπε ότι η χώρα μας, λόγω αυτών των επεισοδίων, δυσφημίζεται στο εξωτερικό. Ναι. Με βάση των επεισοδίων που... Των κάθε επεισοδίων. Ναι, ναι, των κάθε επεισοδίων, όχι μόνο της ΑΕΚ, και αυτά που είχε γίνει πρόπεση στην Τούμπα και στη Λεωφόρο πέρυσι και πέρσι και φέτος. Ναι. Ναι. Απλώς εγώ με το μόνο που διαφωνώ, είναι όλα σωστά, έτσι. Με το μόνο που διαφωνώ είναι ότι πιστεύω και ότι και ο Ολυμπιακός έχει κάνει επεισόδια. Ναι, δηλαδή είπαμε εμείς ότι δεν έχουμε κανένα. Άκου, φίλε μου. Άκου, ακούω. Από το 5 που μπήκε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη, επεισόδια δεν έχουν γίνει. Δεν είχε γίνει μια ρατσιστική επίθεση στο ΣΥΣΕ. Όχι, αγόρι μου, έκανε επίθεση στο ΣΥΣΕ. Έκανε... Παρακάλα για να του κάνουμε αυτά που είδε ο κόλος του. Για να τιμωρηθούμε. Για να τιμωρηθούμε και να έχει. Καταρχήν δεν φεύγανε. Δεν φεύγανε. Είχε μπει ο κόσμο μέσα στον Ολυμπιακό να πανηγυρίσει και ήταν επίτηδες. Προκαλούσαν τον κόσμο ο Καντέτε. Πήγε και βάλε σε κλωτσιά. Σε φίλαθλο του οπαδού. Άστο, φίλε. Και αυτά. Αυτό είτε. Αυτό, ας το πούμε ότι γίνανε επεισόδια. Είναι ένα διαπληκτισμό. Άλλο τα επεισόδια. Και άλλο διαπληκτικό. Άλλο οι κουκούλες και τα κουκούλες και τα ψήλα και τα κοντάρια. Και η Μολότοφ. Όχι, έτσι. Δεν έχουμε κάνει επεισόδια Παναθηναϊκού σε καμία περίπτωση. Άστο, άλλο ότι όταν είναι... Φίλε, από εκεί και πέρα... Πάνε για το ξύλο, έτσι. Ναι, ναι, από εκεί και πέρα όλα βία είναι, αλίμονο. Έτσι, και αυτοί που κάνουν εκεί παίχτες. Από εκεί και πέρα όμως, από το 2005 και μετά, εντάξει, τι να μιλήσουμε. Εμείς τώρα πιο μάγκες είμαστε. Και είμαστε. Και ο μάγκας που φαίνεται. Που μπορεί και δεν τα κάνει. Αυτό είναι. Έτσι. Ναι. Αυτός είναι ο μάγκας. Όχι ο μάγκας που τράτεται της ευκαιρίας και στην αναμπουμπούλα λίγο χαίρεται του όχλου και πάει και τα κάνει. Ο μάγκας είναι να σε μάγκια, να προκαλείσαι και να μην τα κάνεις. Αυτό που γίνεται 10 χρόνια στο Καραϊσκάκη. Να παρακολουθείς μπάλα και όποιος έχετε, ξέρω εγώ, σου δείξει καμιά μπλούζα να μην μπαίνεις. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι η μάγκια. Και η θύρα 7 δεν είναι, φίλε, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, υπάρχει αγώνας από πίσω και αγώνας χρόνων για να φτάσει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν λες κάποια στιγμή στα παλιόπαιδα τα τίθασα από τα Γαμίνια, από τα Μανιάτικα, από την Ειρηνίκη, από τον Κορυδαλό, από την Αφιάλη, από το Πέραγμα, αράχτε. Πρέπει να γίνει, να το καταλάβουν πρώτα απ' όλα ποιο είναι το καλό της ομάδας, έτσι, και το συμφέρον, και γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα. Το έλα μωρέ, εντάξει, τα είδαμε. Ό,τι να είναι. Και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να απαντάνε και οι Προέδροι. Γιατί αυτά που είδαμε, που ονομάτισες εσύ και τις τρεις φορές ήτανε, δεν μου το βγαίνει, είναι προσωπική μου γνώμη, ήτανε με αβάντα των Προέδρων. Και στη Λεωφόρο, και στην Τούμπα,
και στη Φιλαδέλφια και στο Ακαπέρις που μπήκαν μέσα γαρακτισμένοι. Επειδή τολμήσαν και πανηγυρίσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Καλό βράδυ. Μηνύματα. Πριν τρεις εβδομάδες ο Ρίγκας, εκπομπή του μπάσκετ στη Νόβα, είπε ότι ο μόνος που δεν έχει δικαίωμα να παραπονιέται για τη διαιτησία στην Ευρώπη είναι ο ΠΑΟ. Έπαιξε πουθενά αυτό, πέρα με 7. Όχι, πού να παίξει αυτό, ρε. Ρε παιδιά, διαβάζω δεξιά και είμαι αριστερά. Και είμαι αριστερά. Ότι ο ΠΑΟ είναι μεγάλη ομάδα από πού και ως πού. Ένα παραπάνω από τη Λάρισα και ένα λιγότερο από τον Άρη. Δεν έχει κανένα λάθος, δεν κάνεις, φίλο μου. Χθες ήμουν νέα μήνυ, την πινελή και έπεσε από τους Πανιόνιους. Δεν φαντάζεστε όλοι με τον Ολυμπιακό Λυσάνη τους ακούγαμε κάτι φωνές, κάτι τραγικό. Ένα Πανιόνιος δεν άκουσα να φωνάζουν. Ναι. Μόνο να βρίζω τον Ολυμπιακό άκουσα. Καλή χρονιά από την κατακόκκινη Μελβούρνη Κυριάκος. Αλλά δώσω χαιρετήματα και στον Νίκο τον Καρβουμά, το φίλο μου εκεί πέρα που είναι στην Αυστραλία. Τον ξέχασα προχτές. Αυτή σε μια εκπομπή στο Μακεδονία τι πίνουν, ρε, γιατί θα μας τρελάνε. Τι να πίνουν, ρε. Πίνουν αυτό που δίνουν. Να πίνουν και οι άλλοι, να είναι όλοι μαζί και να μένουν και στο τέλος να είναι οι μαλάκες της παρέας. Να του λένε κυνήγα τον πρώτο, του Σαββίδη, και να τον ενετρώνουν από πίσω οι άλλοι. Και μέσα αυτό το νταλαβεράκι και οι δημοσιογράφοι. Από την Κόρυθο που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, ξέρετε ρε, αυτοί οι γηγενείς, ο άλλος ο κριτικός που αγαπάει τον ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα. Και σας φωτίζει δηλητήριο, πείτε τα λίγο στα κεντρινόμαυρα πρόβατα. Το 2010 ο Μαρινάκης τους έδωσε το Καρασκάκι να παίξουν Ευρώπη με τη Χάρτς για να μην αποκλειστούν και να μην ξεφτυλιστούν. Στην Ευρώπη. Αυτά τα κάνει όποιος νοιάζεται για το καλό του ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο για την πάρτη του, έτσι. Πολύ νωρίς ακόμα, αλλά μήπως υπάρχει καμιά ενημέρωση για τα εισιτήρια στις Βρυξέλλες. Τι ενημέρωση να υπάρχει, εσύ, τίποτα. Θα πάρει ο Ολυμπιακός 1200 αριστερά, πρέπει να είναι. 18 του μήνα παίζουμε, του άλλου. Ναι, του Φεβρουαρίου. Εντάξει, άλλοι ενδιαφέρονται. Εντάξει, ναι, καλά, ναι, καλά, ναι. Να κλείσουν, να κάνουν. Όχι, δεν είπα αυτό. Απλά είναι νωρίς. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Ναι, ό,τι θέλετε, θα παίρνετε στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα παίρνετε ή θα μπείτε στο ολυμπιακός.org. Ό,τι θέλετε να πληροφορηθείτε. Μου φαίνεται και για αυτό που επικρατεί στα εισιτήρια τα εκτός έδρας της Ευρώπης. Υπάρχει κάποια λίστα, έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι το διαρκείας, έτσι, και μετά υπάρχει κάποια λίστα. Και να διαφερθείτε και για τα εισιτήρια στο Βερολίνο. Ξέρω τι σας λέω. Έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε... Για τι ώρα πήγε. Τέλος. Άντε. Καλό βράδυ, Μάκη. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια σου Κώστα, καιρός και δυνατός. Γεια σου Ρομπέρτο. Good night. Καλό βράδυ. Μπόνα νότσε. Ναι, μπόνα νότσε. Αυτός είναι ο παίξης, δεν θα το πω. Νότσες. Νότσες. Ναι. Okay. Και τι να κάνουμε τώρα, δεν λέμε καληνύχτα. No problem, no problem. No problem.